Καλησπέρα σε όλους, γεια σας φίλοι. Νικόλας Παπουτσής, Νίκος Αλουνίτης. Ζωντανά και εδώ ξανά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε Δευτέρα σήμερα, φίλες και φίλοι. Μαζί μας είναι και ο Δήμος ο Μουζακίδης, ο οποίος θα εμφανιστεί σε λίγο. Βέβαια δεν θα τον έχουμε βέβαια με εικόνα σήμερα, μόνο με ήχο, γιατί είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να έχει εικόνα, αλλά δεν πειράζει. Σε λίγο θα εμφανιστεί και ο Δήμος μαζί μας. Νικόλα, σήμερα έχουμε πάλι θέματα πολλά. Έχουμε θέματα. Την περασμένη φορά κάποια τα αφήσαμε έτσι κι αλλιώς, γιατί η εκπομπή πήγε όπως είπαμε μόνη της. Αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να πάει ακριβώς όπως την έχουμε σκεφτεί. Με την παρέμβαση και των φίλων που παρακολουθούν μέσα από τα σχόλια ή τις τοποθετήσεις τους από το τηλέφωνο, αυτό συνεχώς αλλάζει. Είναι κάτι το οποίο γεννιέται αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι μου. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε εδώ πάλι κάποια θεματάκια. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε που. Τα αφήσαμε έτσι. Πέθανε ένας μεγάλος, δεν θα πω άνθρωπος, δεν ξέρω τι ήταν αυτός. Ξέρω εγώ, ένας Ρότσιλ. Ένας Ρότσιλ, ποιος Ρότσιλ? Ο Εύελιν. Ο Εύελιν Ρότσιλ, ο οποίος είχε συμβουλέψει λέει για την άλλη την κυρία αυτή που πέθανε για αυτή. Τώρα τελευταία φεύγουν, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πνευματικά εισιτήρια. Η Ελισάβετ, ας πούμε. Είχε... Βέβαια, η Ελισάβετ έχει συναντηθεί με όλους βασικά, νομίζω έτσι. Δεν πέρασε κάποιο που δεν τον έχει δει. Είναι της αλήθεια. Οικογένειας αυτής. Είναι αλήθεια ότι φεύγουν τελευταία πολύ. Είχε φύγει και άλλο ο Ρότσιλ, είχε φύγει και ο Ροκφέλλερ τη προάλλη, ο πιτσιρικά εκεί με τα αεροπλανάκια του κάπου έπεσε. Η Ελισάβετ βεβαίω έχει φύγει και βεβαίω είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να τύχει, μπορεί και να μην είναι. Α δούμε το σχετικό βίντεο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Βρετανός τραπεζίτης Εύελιν ντε Ρότσιλ, το οποίος κατήχε και τον τίτλο του Πατριάρχη της πανίσχυρης οικογένειας, όπως ανακοίνωσε την 3η 8 Νοεμβρίου η οικογένειά του. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Ρότσιλ πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του, όπως μεταδίδει η Βρετανική Sun. Η πανίσχυρη οικογένεια Ρότσιλ, για πολλούς μαζί με τους Ροκφέλλερ και μερικές άλλες οικογένειες, θεωρούνται ως οι πραγματικοί ελεγκτές του πλανήτη. Ίσως κάποιοι να υπερβάλλουν για τη δύναμή τους, ίσως και όχι. Οι Ρότσιλντ έχουν πολλά παρακλάδια σε διάφορες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Ελβετία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία κλπ. Ο Αποθανόν είχε βοηθήσει στην ένωση του Βρετανικού και του Γαλλικού κλάδου του διάσημου τραπεζικού ομίλου της οικογένειάς του. Ενώ σύμφωνα με τον Bloomberg είχε δώσει τις οικονομικές του συμβουλές ακόμα και στη Βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας. Ο Κρίσος είχε πει το 1996 στους New York Times πως η πρώτη δύναμη της οικογένειάς μας είναι η ενότητα, όταν και είχε γίνει η ένωση του Βρετανικού με το γαλλικό κλάδο της τράπεζας. Μ' αρέσει που τους κάνουν διαφήμιση πάντως, μ' αρέσει που γίνεται διαφήμιση από το ΑΜΠΕΜΠΕ, γιατί ναι μεν πέθανε, απ' την άλλη όμως κάτι τους καίει και πρέπει να το διαφημίσουν. Γιατί θα πρέπει να το διαφημίσουν? Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δηλαδή, άμα είναι όλα υπό έλεγχο και όλα καλά και πάνε ρολόι, υπάρχει λόγος να το διαφημίσουν. Μπορεί να μην το πούνε και καθόλου δηλαδή, γιατί να μας πούνε ότι πέθανε. Αλλά ναι, μεν πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του, όπως λέει το πανέγκυρο αγγλικό μέσο. Έτσι, γιατί πάντα αυτό κάνει το πανέγκυρο αγγλικό μέσο, πάντα αλήθεια μας λέει. Οπότε ναι, πέθανε σπίτι του ειρηνικά, αφού βέβαια έχει σφάξει μερικά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Πέθανε ειρηνικά ο άνθρωπος, εντάξει. Αλλά τελικά. Είναι και παντού έχει παρακλάδια, έχει και παντού τέτοιο. Δηλαδή αυτά που μας τα λένε κατευθείαν είναι να σε ξεχαριώσουν, δεν είναι για να... Τώρα, κάποιος που δεν ακούει και δεν γνωρίζει μπορεί ας πούμε σου λέει πω τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, όταν λέμε παρακλάδια, να πούμε τι παρακλάδια. Η οικογένεια Ρότσιλ, η οικογένεια Ρότσιλ έχει φυτέψει σε αυτό το πλανήτη ένα δέντρο όπου ονομάζεται παγκόσμια τράπεζα. Η Ρότσιλ λοιπόν, η οικογένεια αυτή μεγάλη, γιατί δεν ξέρω πόσοι είναι από πίσω, από πόσους αιώνες πριν έρχονται, δηλαδή δεν είναι χτεσινή οικογένεια. Μην ξεχνάμε φίλες και φίλοι ότι η Ελληνική Τράπεζα από την ίδρυσή της έχει πρόεδρο Ρότσιλ και όλοι μέχρι σήμερα είναι Ρότσιλ. Λοιπόν, και άλλα που είπε η Αμερική, η Αγγλία, η Γαλλία, την Ελλάδα, γιατί δεν την είπε? Η Εθνική Τράπεζα λοιπόν της Ελλάδος ανήκει στους Ρότσιλ. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανήκει στους Ρότσιλ. Το ξαναπώ άλλη μία. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιωτική, ανήκει στους Ρότσιλντ. Αυτός ο καλός άνθρωπος, όπου αυτή είναι η συμβολή του στον πλανήτη και πέθανε ειρηνικά, γιατί με όλο αυτό το χρήμα έχουν φροντίσει αυτή η οικογένεια, έχει φροντίσει να ευημερεί ο πλανήτης. Έτσι, ειρήνη παντού.
Φυσικά ηρωνεύομαι, έτσι δεν έχει να κάνει. Και φυσικά, Κάθος... Νικόλα, όταν λες Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, φαντάζομαι πολύ λίγοι έχουν γνώση, επίγνωση ή έστω μια αίσθηση του τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί λέμε Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και λέμε εντάξει, της Ελλάδος, σιγά, της Ελλάδος. Λοιπόν, ναι, είναι ένα μαγαζί αυτό, όπως είναι και πολλά άλλα μαγαζιά, στα οποία θυγατρικό μαγαζί, στο οποίο φορτώνουν μια σειρά από διαδικασίες τέλος πάντων. Και είναι πολύ φορτωμένη η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και με πλούτο από, που είναι και από άλλες χώρες, όχι μόνο της Ελλάδος, έτσι σε πολύ μεγάλο ποσοστό κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, θα μάθουμε στις μέρες μας, θεωρώ, ποια είναι η Τράπεζα Ελλάδος και τι σημαίνει η Τράπεζα Ελλάδος, όπως και ποιος είναι ο ρόλος της πραγματικά. Βρετανός τραπεζίτης, είπε το άρθρο, το βίντεο. Βρετανός τραπεζίτης, ναι, Βρετανός, τι Βρετανός, δηλαδή γεννήθηκε στη Βρετανία, ας πούμε, και είναι Βρετανός, και τι θα πει Βρετανός. Και ποιοι ανεβήκαν εκεί και από πότε ανεβήκαν και ποιοι πήγαν και τι στήσανε και. Λοιπόν, Να είναι πούμε ότι πολύ. είναι εβραϊκή καταγωγή αυτή η οικογένεια, μην το ξεχνάμε. Έχουν Όχι. πάρει βέβαια ελληνικέ, αγγλικέ, αμερικανικέ υπηκότητε και προβάλλουν ό,τι του συμφέρει προ τα έξω. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπω η αλήθεια, όπω είπε, Νίκο μου, είναι ότι η Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο είναι πολύ πλουσιότερη και ελέγχει άλλε κρατικέ τράπεζε, εθνικέ τράπεζε, όπω είναι η Ισπανία κτλ. Και αυτό από αυτήν έπρεπε να ξεκινήσει. Έχει Βουλγαρία, έχει Ρουμανία μέσα, έχει Αίγυπτο, έχει μεγάλο κομμάτι της Ελβετίας. Είναι ένα εργαλείο, όπως είναι και το. Τόσο, να μην το ζεστάνω από τώρα τόσο πολύ, γιατί θα αρχίσουν κάποιοι θεατές και θα τηλεφωνούν από τώρα. Το συγκρίνανε με το Rockefeller, όπου θεωρώ ότι ο Rockefeller, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση η οικονομική επιφάνεια από τον έλεγχο τέλος πάντων που είχε αυτή η οικογένεια του Rockefeller. Κάποιος που του... Και ίσως κάποτε οι Rockefeller ήταν πιο γνωστοί. Οι Rothschild δεν υπήρχαν στο χάρτη, δεν τους γνωρίζαμε καν. Είναι από αυτούς που δεν θέλουν να φαίνονται βασικά. Τώρα φαίνονται, βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσα χρόνια κρυβόντουσαν. Τώρα ξαφνικά έχουν αρχίσει. Βέβαια, μπορεί να μην το επιδίωξαν μόνοι του, Νίκο. Σιγά σιγά αυτό έγινε. Πάντως δεν είναι πραγματικά παράξενο το να σου λέει τώρα στις ειδήσεις πέθανε ο Ρότσιλντ, ας πούμε, ναι, εντάξει, και να σου λέει έχουν διασυνδέσεις παντού, πολλοί λένε ότι είναι κυρίαρχοι, έχουν παρακλάδια. Γιατί μας τα λες όλα αυτά? Γιατί μας τα λες, μας κάνεις διαφήμιση, το Ρότσιλντ δηλαδή. Διαφήμιση είναι αυτή, ναι. Διαφήμιση, καθαρή διαφήμιση. Γιατί κάνετε διαφήμιση? Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, Νικόλα, τα κρύβαν αυτά. Δηλαδή, όταν βγήκαν οι πρώτοι άνθρωποι και λέγανε για του Ρότσιλντ, για του Ροκφέλλερ και τα λοιπά, έτσι λίγο πιο ανοιχτά, συνωμοσιολόγοι. Τώρα βλέπει ότι φτάσει σε σημείο οι ίδιοι και κάνουν διαφήμιση, ενώ δεν θα έπρεπε να έχουν ανάγκη μια διαφήμιση. Αυτή η διαφήμιση είναι ένα φόβητρο, είναι μια επιβεβαίωση για όλου αυτού που αρχίσαν και τα ψιλοακούνε τώρα, χωρί να ξέρουν πολλά-πολλά, ότι α, ναι, όντω, να, οι Ρότσιλντ είναι που τα κάνουν ό,τι θέλουν, κάνουν αυτοί, και ότι δεν μπορεί να σου μιλήσει κανένα και με του βασιλιάδε μαζί και ξέρω εγώ έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτή η οικογένεια είναι μια οικογένεια τσομπανόσκυλων. Είναι τσομπανόσκυλα του παγκόσμιου πλούτου για λογαριασμό κάποιων πραγματικά μεγάλων οικογενειών. Όταν λέω μεγάλων, εννοώ αμαρτωλών. Έτσι πάει το μεγάλο. Όσο μεγάλο είσαι, τόσο πιο αμαρτωλό είσαι. Πολλέ αμαρτωλέ οικογένειε λοιπόν, πιο μεγάλε, πολύ πιο μεγάλε από του Ρότσιλντ, που ίσω να ακούμε κάποια ονόματα μέσα από τι βασιλικέ οικογένειε, ίσω είναι παραπίσω αυτή, γιατί οι βασιλιάδε μπροστινή είναι. Τσοπανόσκυλα. Δηλαδή ουσιαστικά φαίνονται μπροστινοί, κρατάνε τον πλούτο, τραπεζίτες, μεγαλοτραπεζίτες κτλ. Και άμα κάτι πάει στραβά, θα τα ρίξουμε σε αυτούς. Έτσι γίνεται πάντα με τα τσοπανόσκυλα. Αλλά δεν νομίζω να μπορούν να τα ρίξουν σε αυτού, γιατί αυτοί κατά κάποιο τρόπο είναι οι άνθρωποι μεταξύ αυτών που ελέγχουν έτσι, την πολιτική σκηνή όλου του πλανήτη. Είναι δεδομένο ότι έχουν 190 τόσες τράπεζες, περισσότερες εθνικές, σε όλο τον πλανήτη. Αυτά είναι τα παρακλάδια του. Δεν ξέρω αν έχουν παρακλάδια που είναι η βάση, ας πούμε, να μα πούνε που είναι η βάση. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι η βάση του είναι εδώ στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι η Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο δεν έχει πτωχεύσει ποτέ. Δύο φορές έχει κάνει πτώχευση η Ελλάδα. Αλλά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν πτώχευσε. Να γιατί δεν πτώχευσε, γιατί δεν είναι της Ελλάδος. Είναι βασικό και είναι πολύ απλό. Ναι, αυτό Πώς είναι θα ένα το. παράξενο. Αυτό είναι σοβαρό που λες. Έχουμε κάνει πτωχεύσεις, αλλά η τράπεζα δεν πτωχεύει. Πώς Όχι, δεν είναι. πτωχεύεις, πώς θα πτωχεύεις η τράπεζά σου, ας πούμε, έτσι. Ακριβώς αυτό που λες, δεν είναι δικιά σου. Δικιά σου λοιπόν αυτή η τράπεζα. Τέλος πάντων, τι να πω. Εντάξει, πάει για αυτός. Πάντως πραγματικά μένουμε και κρατάμε από αυτή την είδηση ουσιαστικά τη διαφήμιση που δίνεται σαν εντολή να κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την ευκαιρία του θανάτου, έτσι. Γιατί πραγματικά αυτός ο θάνατος μπορεί να μην ήταν και αναμενόμενος. Ειρηνικά βέβαια πέθανε ο άνθρωπος, δεν λέω. Λοιπόν, Ελληνικά, ας πούμε, δεν του φυτέψανε μια σφαίρα στο κεφάλι, ας πούμε, αυτό ελληνικά, κατάλαβες. Τώρα, ναι. πόσες κατάρες έχει φάει αυτός,
Είναι άλλη υπόθεση. Τώρα, αν του φυτέψαν τίποτα άλλο, δεν ξέρουμε. Θα μάθουμε εν καιρό αυτά όλα. Πάντως, νεότατος πεθανού, ούτε 99 χρονών. Ναι, α, πάνω ναι. από 90. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον νέος, νέος άνθρωπος. Νέος λοιπόν, άνθρωπος. Να πούμε ότι το τηλέφωνο μας είναι το 210-26-30-904. Όποιος φίλος μπορεί να τηλεφωνήσει ό,τι ώρα θέλει και να πει ό,τι θέλει. Ενδεχομένως πάνω από τα θέματα τα οποία συζητάμε, ενδεχομένως να καταγγείλει κάτι, να μας δώσει πληροφορίες για πράγματα τα οποία έχουν σημασία να ακουστούν. Και βεβαίως, αν ντρέπεται να ακουστεί η φωνή του ή οτιδήποτε, μπορεί να γράψει και μήνυμα στο I Stand With Hellas 2, από όπου γίνεται το live. Παρακολουθούμε όσο περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Ο Δημοσθένης ακόμα δεν έχει εμφανιστεί, θα εμφανιστεί να βοηθήσει και αυτός λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα, τελευταία εκπομπή την Τετάρτη, είχαμε μιλήσει για ένα θέμα το οποίο θα βγάζαμε σήμερα και θα το βγάλουμε, το οποίο αφορά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης κατά πολλούς είναι ένας απέσιος τύπος, ο οποίος σε πάση περιπτώσει είναι και λίγο χαζός ενδεχομένως για πολλούς φίλους κτλ. Είναι και λίγο θρασής. Και εν πάση περιπτώσει για κάποιου λίγο. Ρήτορα, ναι. Για κάποιου λίγο πιο προχωρημένου, ίσω είναι και ένα μπροστινό παιδί τη κυβέρνηση ή των κυβερνήσεων, ο οποίο βγαίνει και προκαλεί τον κόσμο, λέει κάποια πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει είναι παράξενο το γιατί τα λέει και πώ τα λέει. Σήμερα όμω με αυτά που θα δούμε, θα αλλάξετε γνώμη για τον άνθρωπο. Θα καταλάβετε ότι δεν είναι αυτό ο κλόουν ο οποίο θέλουν να μα τον παρουσιάζουν. Και ο οποίος βεβαίως παίζει τον ρόλο του κλόουν σαφώς, αλλά δεν είναι τελικά αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα τι πρόκειται να συμβεί, τι σχεδιάζεται, ξέρει ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο η πολιτική, όλη αυτή που βλέπεις, Νικόλα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, που βλέπεις τη Βουλή, που λέμε δεν έχουν DNA και όλα αυτά έτσι. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το στόχο, να ξέρεις. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν το στόχο το πραγματικό, οι περισσότεροι απλώς εξυπηρετούνται, έχουν τις γνωριμίες τους, τους στάζουν κάποια πράγματα, μπαίνουν σε μια διαδρομή ας πούμε να κάνουν κάποιες εργασίες, παίρνουν κάποια ανταλλάγματα και έτσι πορεύονται. Έτσι. Αλλά αν τους πεις τώρα πραγματικά ποιος είναι αυτός που σε προωθεί, που σε βγάζει μπροστά, τι σκοπούς πραγματικά έχει ή αυτόν τον ίδιο που σε βγάζει μπροστά, ποιοι τον βγάζουν μπροστά, εκεί μπορεί να έχει και μαύρα μεσάνυχτα, έτσι. Παραδείγματος χάρη, πολλά πράγματα τα οποία πλέον βλέπουμε στην κοινωνία ότι μας θίγουν, μας προσβάλλουν, μας βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή μας, έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και δεν μιλάω μόνο για τα υγειονομικά, έτσι μιλάω για πολλά άλλα. Φαίνεται ότι αυτούς αρχίζουν και τους αγγίζουν πολλούς από αυτούς. Έτσι. Και δικαστές στο ίδιο στυλ. Μην νομίζω ότι ένας βουλευτής έχει περισσότερη δύναμη από ένα δικαστή, έτσι, από ένα αεροπαγίτη για παράδειγμα. Βουλευτής. Ναι. Ένας βουλευτής εκεί σίγουρα έχει δύναμη πάντως. Έχει θεσμική δύναμη. Έχει θεσμική δύναμη. Αλλά δεν είναι και παιδί που γνωρίζει και πολλά πράγματα απαραίτητα, θέλω να πω. Έτσι. Δεν γνωρίζει, αλλά και ο εισαγγελέας έχουμε δει ότι πολλές φορές δεν μπορεί να τους ακουμπήσει πέρα από την βουλευτική ασυλία. Έτσι, βασικά, ακόμη και να δώσει εντολή ένα εισαγγελέας για να έρθει η ασυλία, γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται, πρέπει να ψηφίσει η Ολομέλεια της Βουλής εάν θα του επιτρέψουν να έρθει η ασυλία του. Έχω χάσει αυτό το βίντεο που κορόιδευε ο Γεωργιάδης, μιας και μιλάμε για τον Γεωργιάδη, και έλεγε αν είναι δυνατόν εμείς ποτέ να θέλουμε να δικαστούμε. Και γέλαγε. Δηλαδή, από εκεί του έχει δοθεί και ο χαρακτήρας ότι είναι λίγο ηλίθιος. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ ακριβώς. Δεν μπορώ να πω αν είναι πόσο τέλος πάντων ηλίθιος ή όχι, αν του ξεφεύγουν και πώς του ξεφεύγουν. Σίγουρα είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη έπαρση. Σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις κατάλληλες γνωριμίες ώστε να μπορεί να βγαίνει, να μιλάει, να λέει ότι γουστάρει και να ξέρει ότι δεν θα τον πειράξει κανείς. Σίγουρα αυτά τα ξέρει, ναι, βεβαίως. Αυτά τα ξέρουν και πολλοί βουλευτές, αν θέλεις. Όμως, αν πραγματικά αυτό το οποίο ετοιμάζεται να συμβεί, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο θα πω, ετοιμάζεται, εννοώ, όταν λέω ετοιμάζεται, εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο τώρα σχεδιάστηκε, σχεδιάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε για 100 χρόνια τώρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα συμβεί, αν και κατά πόσο θίγει τον ίδιο, τα παιδιά του, την οικογένειά του, αυτό δεν είναι σε θέση να το ξέρουν πάρα πολύ. Όμως ο Γεωργιάδης το ξέρει. Και αυτό θα το καταλάβετε από το σημερινό βίντεο το οποίο θα παρουσιάσουμε. Βρήκα ένα βίντεο με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος
ο οποίος είναι, για όσους το γνωρίζουν, έχει και πτυχίο, είναι απόφυτος, δεν ξέρω, η Wikipedia λέει ότι είναι απόφυτος. Είναι απόφυτος αρχαιολογίας, είναι απόφυτος του τμήματος αρχαιολογίας, δεν θυμάμαι, στην Αθήνα νομίζω. Λοιπόν, άρα γνωρίζει από αρχαιολογικά κτλ. Υποτίθεται τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, και κάπου λοιπόν κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο υπό τη μορφή σεμιναρίων. Αυτός ο άνθρωπος έκανε κάποια σεμινάρια σε κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, λιγοστούς εκεί σε ένα χώρο, εκεί σαν φροντιστήριο είναι, όπου ουσιαστικά τους μιλάει και τους λέει κάποια πράγματα γύρω από την αρχαιολογία. Και μία εκπομπή από αυτές, ένα σεμινάριο, αφορά το Βυζάντιο. Μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, να το ακούσετε ολόκληρο, γιατί πραγματικά αξίζει να το ακούσετε ολόκληρο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα καταλάβετε πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο, αν έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα δεν θα κάτσουμε να ακούσουμε το ρόλο αυτό, γιατί δεν αντέχετε κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα με αποκορύφωμα ένα σημείο, το οποίο θα το αφήσω για το τέλος, το οποίο πραγματικά μπορεί να σας σοκάρει. Του ξεφεύγει, θεωρώ. Αλλά δεν θα σας το πω ακόμα. Πολλά του ξεφεύγουν, σίγουρα. Θα ακούσουμε έτσι κάποια αποσπάσματα που έχω έτσι επιλέξει, για να καταλάβετε περίπου το κλίμα της συζήτησης. Θα τα σχολιάσουμε έτσι, χωρίς να. Θα προσπαθήσουμε, Νικόλα, να μην το τραβήξουμε πάρα πολύ, γιατί δεν αντέχετε πάρα πολύ ο τύπος. Και ειδικά σε συγκεκριμένη εκπομπή τώρα εδώ, που θα, στη συγκεκριμένο σεμινάριο που κάνει, θα δείτε ότι έχει ένα τόνο η φωνή του και ένα τρόπο που μιλάει, που είναι, δηλαδή, αγγίζει πράγματα τα οποία είναι πολύ μεγάλα για αυτόν. Όπως πραγματικά ο αρχαίος ελληνισμός, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ο Αλέξανδρος. Και όταν μιλάει για αυτούς, θα δείτε ότι αρχίζει και κακαρίζει. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ξέρει πόσο μικρός είναι μπροστά σε αυτά, αλλά όμως ξέρει για κάτι άλλο, το οποίο θα το δούμε στο τέλος αυτού του αφιερώματος. Λοιπόν, μιλάει για τον χριστιανισμό, λέει κάποια πράγματα σωστά, αλλά μέσα από τα σωστά, όπως πάντα κάνουν όλοι αυτοί οι τύποι, λέει και κάποια πράγματα τα οποία είναι αντίθετα από το σωστό, ή μισές αλήθειες λεγόμενες και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι μπορεί ο καθένας. Στηρίζονται στα σωστά. Ακριβώς. Μπορεί ο καθένας να κρίνει, νομίζω. Λοιπόν, ας επιλέξουμε κάποια αποσπάσματα να δούμε και να αρχίσουμε να τα σχολιάζουμε. Σε γενικές γραμμές, ο Γεωργιάδης σε αυτό το σεμινάριο αφήνει να εννοηθεί εμέσως, πλην σαφώς, αμέσως μάλλον, όχι εμέσως, ότι εμείς όλοι οι νεοέλληνες σήμερα δεν έχουμε καμία σχέση με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Έχει μεσολαβήσει το Βυζάντιο και έχουμε γίνει πλέον Βυζαντινοί. Αυτό είναι ένα βασικό, το οποίο τονίζει και ξανατονίζει συνεχώς. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τι είναι όμως για μας τους νεοτέρους Έλληνες το Βυζάντιο? Το Βυζάντιο στην πραγματικότητα η πηγή δημιουργίας του νεοτέρου ελληνισμού. Η πηγή, εμείς μπορεί να θαυμάζουμε την αρχαία Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως η ψυχή μας είναι η συνέχεια του Βυζαντίου. Εκεί γεννήθηκε ο νεότερος ελληνισμός. Λέω, η ψυχή μας είναι η συνέχεια του Βυζαντίου. Η μήτρα δημιουργίας του νεωτέρου ελληνισμού είναι αυτή η περίοδος. Δεν γεννηθήκαμε ξαφνικά αυτόματα από την Αθήνα του Περικλέους στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και στη δημιουργία του νεωτέρου ελληνικού κράτους. Βεβαίως, σε μία ρομαντική εκδοχή των φιλελλήνων του 19ου αιώνα και κάποιων τότε μεγάλων πατέρων του νεωτέρου ελληνισμού, ξέρω, του Αδαμαντίου, Κοραή και ορισμένων άλλων, η ιδέα της απολύτου συνέχεια την αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ θελκτική. Λοιπόν, αυτό το απόσπασμα απλώς δείχνει το πνεύμα το οποίο έχει σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, το οποίο προσπαθεί να τεκμηριώσει αργότερα. Σε λίγο ξεφεύγει και λέει κάποια πράγματα, θα τα δούμε στην ώρα τους. Εγώ θα έλεγα πολύ απλά, προφανώς δεν είμαστε οι άμεσοι συνεχιστές της αρχαίας ελληνικής εποχής, διότι έχετε φροντίσει στο ενδιάμεσο εσείς οι Βυζαντινοί, γιατί όπως λέει παρακάτω, εμείς οι Βυζαντινοί. Εγώ δεν νιώθω Βυζαντινός βέβαια, ούτε εσύ φαντάζομαι, Νικόλα. Και δεν υπάρχει αυτός ο όρος, να το δούμε μετά. Σωστό. Από πότε, ας πούμε, ακούστηκε αυτό, έτσι, από τον Βύζαντα, έναν αυτοκράτορα που έγινε μετά. Η ρωμανική αυτοκρατορία, όπως ονομάστηκε στην κυριολεξία, έγινε Βυζάντιο. Απίστευτο και αυτό, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, λέει κάποια άλλα πράγματα. Δεν θα ακούσουμε όλα τώρα αυτά που έχω διαλέξει, γιατί πραγματικά θα χάσουμε αρκετό χρόνο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολλά. Να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο αναφέρεται στο χριστιανισμό, το οποίο νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σημασία έχει ότι στην πραγματικότητα, από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, συμβαίνουν πράγματι δύο μεγάλες αλλαγές που δεν μπορεί να τις προσπεράσεις. Ποιες είναι οι δύο αλλαγές? Πολλές αλλαγές είναι, αλλά δύο είναι τεράστιες. Η επικράτηση του χριστιανισμού και η ίδρυση της Νέας Ρώμης. Για την ακρίβεια, η επιλογή του χριστιανισμού από τον Κωνσταντίνο ως η θρησκεία που έχει τα πρωτεία, γιατί ακόμα δεν απαγορεύει ο Κωνσταντίνος άλλες θρησκείες, η απαγόρευση της ιδωλολατρίας θα γίνει από το Θεοδόσιο. Και οριστικά τον Ιουστινιανό, ο οποίος κλείνει προς τον Ιουστινιανό στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Αλλά από τον Κωνσταντίνο και μετά, ο χριστιανισμός πια βγαίνει μπροστά από όλες τις άλλες θρησκείες και μπροστά και από την αρχαία θρησκεία της Ρώμης. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μεταβολή. Σημασία έχει ότι στην πραγματικότητα... Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό το απόσπασμα. Εδώ έγινε μια κουβέντα για τον Ιουστινιανό, ο οποίος πολύ απλά έκανε αυτό που είπε, τέλος πάντων. Έτσι, εγώ έχω έτοιμο να σας βάλω να δείτε, έτσι λίγο, που να το κάνουμε και τώρα, έτσι, για να σπάσει λίγο και όλη αυτή η ροή, να δούμε λίγο τον Ιουστινιάνιο κώδικα, κάποια αποσπάσματα από τον Ιουστινιάνιο κώδικα. Ο Ιουστινιανός ήταν ο αυτοκράτορας, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε την ταφόπλακα ή προσπάθησε τέλος πάντων να βάλει την ταφόπλακα σε αυτό το οποίο είχε απομείνει από αυτό που λέμε ελληνισμό τότε. Εδώ είναι κάποια αποσπάσματα που από κάποια άρθρα του Ιουστινιάνιου κώδικα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπου ουσιαστικά φαίνεται ότι όποιος εστερνίζεται την αρχαία θρησκεία, και μιλάμε για την θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, η οποία είναι πολύ πρόσφατη, έτσι, δηλαδή λίγα χρόνια πριν, ας πούμε, και ακόμα ο περισσότερος κόσμος λειτουργεί όπως λειτουργούσε ο αρχαίος κόσμος, ο αρχαίος Έλληνες, έτσι. Έχει τεράστιες επιπτώσεις, έχει μέχρι και θανατική καταδίκη, έχει αποκεφαλισμούς, έχει τεράστια βασανιστήρια, έχει εξορισμού, εξορίες, έχει χίλια δύο πράγματα. Έτσι, μπορείτε να διαβάσετε εδώ πέρα και μόνοι σας κάποια πράγματα τα οποία έχω κρατήσει, χωρίς να θέλω τώρα βέβαια να κρατήσω πάρα πολύ το θέμα αυτό. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να γράψει ο Ιουστινιάνιος κώδικας και να το βρει ολόκληρο και να το διαβάσει, έτσι. Εδώ είναι το πέρασμα από την αρχαία ελληνική θρησκεία, έτσι το λέγανε αυτοί, που βέβαια δεν είναι θρησκεία η αρχαία ελληνική, αλλά είναι μια άλλη κοπή αυτό. Είναι το πέρασμα από την αρχαία ελληνική θρησκεία προς στον λεγόμενο χριστιανισμό που τότε ξεκίναγε. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να διαβάσουμε τι έπρεπε να μαρτυρήσει κάποιος, τι έπρεπε να υποστεί αν δεν έχανε τη ζωή του, τι άλλο έπρεπε να υποστεί αν συνέχιζε και εξακολουθούσε να μιλάει και να εστερνίζεται την αρχαία ελληνική θρησκεία, έτσι. Εγκατάληψη, κατάσχεση, κλείσιμο σχολείων, μάθηση, το είδαμε αυτό, έτσι, εδώ πάνω βλέπετε που λέει. Θα παρεμποδίζουμε κάθε μάθημα που διδάσκεται από όσους πάσουν από την νόσο και τη μανία των ανώσιων Ελλήνων, έτσι, οι οποίοι Έλληνες ουσιαστικά απλώς ερευνούσαν και θέλανε και βάζαν πάνω απ' όλα αυτό το οποίο μπορούσαν να αποδείξουν, έτσι. Αυτό ενοχλούσε πάρα πολύ στην περίοδο αυτή του Ιουστινιανού και του Βυζαντίου. Τα λένε και οι ίδιοι, δεν τα αρνούνται. Και ο ίδιος ο Άδωνης λίγο θα το πει. Θα το πει ο ίδιος ότι είναι έτσι ακριβώς. Ότι τους φάξαμε τους Έλληνες. Θα το πει. Αλλά παρόλα αυτά θα πάσετε πλάκα με το τι θα πει μετά. Λοιπόν. Υποχρεωτικός νηπίο βαφτισμός. Παλαιά αρχαιοελληνική πλάνη. Ονομάζεται αρχαιοελληνική θρησκεία σαν πλάνη. Ενώ εμείς έχουμε το Θεό μας, ο οποίος ναι, μεν δεν αποδεικνύεται, αλλά θα μας φέρει το δίκαιο και θα λειτουργούμε βάσει αυτού. Τους λέει αλητήριους τους Έλληνες, έτσι, σε μια εποχή που οι Έλληνες είναι οι πάντες είναι Έλληνες, έτσι, οι πάντες είναι Έλληνες, και σε μια περιοχή όχι όσο είναι η Ελλάδα, αλλά βεβαίως όσο είναι όλος ο γνωστός τότε κόσμος, ουσιαστικά Έλληνες πάντες. Ακόμα και στο Ισραήλ, τότε και τα λοιπά, Παλαιστίνη, όλα αυτά γύρω-γύρω ήταν ελληνική πλειοψηφία των πολιτών βασικά. Κατανομάζει τα αγάλματα και τα έργα τα αρχαιοελληνικά αειδιαστικά, κάτι το οποίο σήμερα δεν τολμάει κάποιος να πει την αειδιαστικά, αυτό τότε το λέγει όμως. Σωματικός βασανισμός με μεταλλικά όργανα, και έχουμε πάμπολα στοιχεία και μαρτυρίες και εικονογραφίες οι οποίες θα δείχνουν αυτά, εξορίες, ψάξιμο να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που ασεβούν υπέρ της ελληνικής θρησκείας, έχουμε δικαίωμα κληροδότησης της περιουσίας. Καλά, βεβαίως υπάρχει θάνατος και υποκεφαλισμός, έτσι, αυτά το λένε και λίγο πιο μαλακά.
Λοιπόν, και βέβαια πάνω σε αυτό τον ιστορικό θα δούμε ότι και βεβαίως πάνω στα ιερά των Ελλήνων, όσα βρίσκονται άθικτα, θα καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και θα εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής και κοινωνικής ισχύας. Αυτό που λέμε πάντα δηλαδή, ότι πάνω στους αρχαίους ελληνικούς ναούς έχουν χτιστεί εκκλησίες παντού. Αυτό ξεκίνησε από τον Ιουστινιανό και τον Ιουστινιανό Κώδικα, το βλέπουμε εδώ γραμμένο ακριβώς. Και βεβαίως μπορεί ο καθένας να βρει όλα αυτά και να τα μελετήσει. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια σαφή σύγκρουση αυτό το οποίο έφερε το Βυζάντιο απέναντι σε ό,τι πρώτερο υπήρχε. Έτσι. Και όταν λέμε υπήρχε, μιλάμε για πολλές χιλιάδες χρόνια υπήρχε, έτσι. Δεν μιλάμε για 200, 300, 500 χρόνια. Έχουμε λοιπόν μια σαφήγεια πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Άδωνης δεν θα διστάσει να μας πει ότι εμείς οι Βυζαντινοί, και βεβαίως ναι, σφαχθήκαν οι Έλληνες, και βεβαίως όλα αυτά, και θα πει και πολλές αλήθειες πάνω σε αυτό. Όμως θα προσπαθήσει να μας πείσει, και τώρα θα σας κουφάνω λιγάκι, φίλοι μου, θα προσπαθήσει να μας πείσει ότι αυτό ήταν σωτήριο για εμάς. Και δεν είναι το πικ της εκπομπής, το πικ είναι πιο μετά. Το πικ είναι πιο μετά. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο το οποίο νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε. Ήταν αυτό που λέμε σήμερα ψυχολογικές επιχειρήσεις. Σε αυτό είχαν επενδύσει πάρα πολύ. Συγγνώμη λίγο. Οι Βυζαντινοί, εμείς δηλαδή. Εντάξει, αρκεί αυτό. Οι Βυζαντινοί, εμείς δηλαδή, αρκεί αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα αυτό που είπα ακριβώς πριν. Οι Ρωμαίοι δεν υπάρχουν. Οι Ρώμοι δεν επιβίωσε. Εμείς επιβιώσαμε. Γιατί επιβιώσαμε? Γιατί μπήκαμε κάτω από το προστατευτικό αυτό κουβούκλιο της αυτοκρατορίας, που την ώρα που γενικώς γινόντουσαν θύελλες και φασαρίες και άνεμοι και κεραυνοί και καταστροφές, εμείς κουτσά στραβά ήμασταν καλυμμένοι κατά την αυτοκρατορία. Και ο βασικός μας πυρήνας επιβίωσε. Θα υπήρχε όμως αυτή η αυτοκρατορία χωρίς τον χριστιανισμό? Όχι. Γι' αυτό και έμεινε η ελληνική γλώσσα ζωντανή και έμεινε η ταυτότητά μας ζωντανή μέχρι τώρα. Αλλιώς θα είχε χαθεί. Άρα η αυτοκρατορία ήταν το όχημα που πέρασε το ελληνικό έθνος από τον αρχαίο κόσμο στον νεότερο κόσμο μέσα από τη λέλαπα του Μεσαίωνα, διατηρώντας τον εν ζωή. Και αυτό είναι τεράστια υπηρεσία που μας έδωσε αυτή η αυτοκρατορία. Δεν έκανε φυσικά μόνο αυτό, βάσει στην αρχή. Μέσα σε αυτό το κέλυφος φτιάξαμε και την πραγματική μας συνείδηση. Λοιπόν, μπορείτε να τραβάτε τα μαλλιά σας άφοβα ήδη και δεν φτάσαμε ακόμα στο καλό. Μας λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, να του λέει αυτό τέτοιο δάσκαλο να έχει τώρα, δηλαδή να μάθει ιστορία, έτσι. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά τώρα δηλαδή, είναι εξωφρενικό τώρα που το ξαναακούω. Μας λέει αυτός ο άνθρωπος ότι ευτυχώς που έγινε το Βυζάντιο και καταφέραμε και σωθήκαμε γιατί μας έφτιαξε ένα κέλυφος. Απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, ευτυχώς που ήταν οι Γερμανοί στην κατοχή και μας βομβαρδίσαν και σφάξαν και σκοτώσαν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, που θέλαν να τους σκοτώσουν όλους, αλλά δεν μπορέσαν ευτυχώς, ας πούμε. Ευτυχώς που ήταν οι Γερμανοί και μας κατασφάξανε, διότι αλλιώς, ας πούμε, μπορεί να έχουμε πάθει κάτι χειρότερο, ας πούμε. Ναι. Ήταν μεταξύ, οι Βυζαντινοί, εμείς οι Βυζαντινοί, έτσι και τα λοιπά, και είπαμε ότι γι' αυτό είναι ανακριβές όλες, δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικά να λέει επιστημονικά τεκμηριωμένο. Κάποια πράγματα που λέει είναι σωστά οπωσδήποτε, δεν μπορεί να τα τρέψουμε. Αλλά ξεκινάμε από τη βάση ότι οι Βυζαντινοί, ποιοι Βυζαντινοί, όταν ψάξουμε να δούμε πότε ονομάστηκε η Ρωμανική Αυτοκρατορία, πήρε την ονομασία του Βυζαντίου. Πώς μπορεί να έχει σπουδάσει αυτός ο άνθρωπος, και δεν ξέρω αν έχει σπουδάσει και δεν έχει σπουδάσει, έτσι. Το θέμα είναι όμως ότι βγαίνει και κάνει αυτό το. Τι να πω, αυτή τη διασπορά, γιατί αυτή είναι η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Εγώ έτσι το βλέπω. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο συνέβη και μετά την Επανάσταση του 1821, για όσους δεν το ξέρουν, με τον Όθωνα. Ο Όθωνας είναι ένα παιδάκι. Λοιπόν, με τους Γερμανούς, να το πούμε έτσι, που δεν είναι Γερμανοί ακριβώς, αλλά είπα σε αυτό που λέμε σήμερα Γερμανοί, με τον Λουδοβίκο, οι Βαβάροι, οι οποίοι ουσιαστικά μπήκαν στη χώρα, πάνω που πήγε η χώρα να μαζευτεί να ξανααναβιώσει μετά την Επανάσταση, που κέρδισε. Και ουσιαστικά ήρθαν και αποκεφαλίσαν τον κόσμο, τα παιδιά,
και τα υποχρεώνει να προσκυνήσει τον βασιλιά, ιδάλλως αποκεφαλισμό. Κάτι παρόμοιο έγινε και τότε, λίγο πιο σκληρά ίσως, έτσι, λίγο πιο σκληρό. Γιατί τότε μπορεί να μην σου χωρίζει και την επιλογή. Έτσι. Αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο συνέβη και τότε και μετά, και ενδιάμεσα έχει συμβεί, σίγουρα δεν σταμάτησε να συμβαίνει, είναι ότι ή προσκυνάς και αλλάζεις άποψη και έρχεσαι μαζί μας και λες ότι είσαι εσύ, ότι είμαστε εμείς, ή σε σφάζουμε. Έτσι λοιπόν μας προστάτευσε το Βυζάντιο και έτσι μας έχει κρατήσει και έχουμε κρατήσει τον πυρήνα, πώς το πει, τον πυρήνα, έτσι. Και σήμερα συνεχίζουμε και λίγο μας Έλληνες, κρατάμε μια γλώσσα που είναι ελληνική, βέβαια την έχουν κατακριουργήσει σε διάφορες φάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα υπάρχουν τα ελληνικά και βεβαίως ο λόγος που υπάρχουν τα ελληνικά ακόμα και υπάρχει και ελληνισμός όσος υπάρχει και όπου υπάρχει, δεν είναι επειδή μας προστάτευσαν οι Βυζαντινοί, είναι επειδή οι Έλληνες με κάποιους τρόπους καταφέραν και επιβιώσαν απέναντι σε αυτή τη λέλα που λεγόταν Βυζάντιο. Είναι κάτι σαν τις χημειοθεραπείες. Δηλαδή, κάνεις χημειοθεραπεία, το 2% σώζεται μόνο, αλλά σου λέει σώθηκε από τη χημειοθεραπεία. Μα δεν σώθηκε από τη χημειοθεραπεία το 2%. Το 2% σώθηκε επειδή έκανε μεν χημειοθεραπεία, αλλά μετά πήγε και έκανε χίλια δύο άλλα πράγματα για να καταπολεμήσει τη χημειοθεραπεία. Και κατάφερε την επιβίωση. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, σήμερα, αν υπάρχει ελληνισμός, υπάρχει ως εξαίρεση του κανόνα. Και οι Γερμανοί το 40 μπήκαν μέσα για να μας καθαρίσουν όλους, να μην τίποτα. Αυτό ήταν σκοπός. 1,5 εκατομμύριο, δεν κατάλαβα. Για βγες εσύ τώρα, να σου δώσω ό,τι όπλο θέλεις και να πάει να σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταφέραν και σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Λοιπόν, δεν θα σταματάγανε εκεί. Σταματήσαν επειδή αντισταθήκαμε. Όρθιοι, καταλάβαμε τι γίνεται, πού κινδυνεύουμε, τι θα πει πατρίδα, πώς κινδυνεύει πατρίδα, πατρίδα είμαστε εμείς. Και αντισταθήκαμε και είδαμε ότι δεν γίνεται αλλιώς. Μετά ήρθαν και οι άλλες δυσκολίες από πάνω. Και κάναν πίσω και χάσαν και τι χάσαν, δεν χάσαν, πάλι εδώ είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι λοιπόν και το Βυζάντιο τόσο καλά μας προστάτευσε. Υπάρχει ένα σημείο, το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή κακώς δεν το κράτησα ποιο ήταν, που έπρεπε να ακούσουμε να ομολογεί ο ίδιος ότι στο Βυζάντιο σφαγιαστήκαν οι Έλληνες, ότι πραγματικά έγινε αυτό, αλλά τελικά ο χριστιανισμός μας προστάτευσε. Έτσι, το λέει πολύ ωραία, δεν το έχω τώρα αυτή τη στιγμή εύκολο και δεν θέλω να δοκιμάζω πράγματα στον αέρα. Θα προτιμούσα να πάμε κατευθείαν στο επίμαχο σημείο της όλης συζήτησης, το οποίο πραγματικά εγείρει πάρα πολλά ερωτήματα σε επίπεδο, σε βαθμό πλέον όχι ποινικό, εγκληματικό. Και εδώ είναι που θα ανατριχιάσουμε, που θα ακούσουμε, αν μπορέσουμε να αναλογιστούμε, τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Ακούμε λοιπόν αυτό το τελευταίο απόσπασμα. Όσο αφορά εμάς, τους Έλληνες, καλό κράτος για μας ή κακό κράτος για μας? Κακό γιατί? Πείτε μας γιατί. Δυνατά όμως, ακούγεται και στο διαδίκτυο, δυνατά. Με όλο τον πόλεμο που έγινε στους εθνικούς, λόγω χριστιανισμού ίσως. Ναι, όχι, ίσως. Ναι, βασικά γι' αυτό, πολύ τυκλικορέ. Δεν υπάρχει πολύ τυκλικορέ, ωραία κάνουμε εδώ, τι πολύ τυκλικορέ. Εσύ δεν τα προσφέρει, Αρκάδη. Καταστραφήκαν πάρα πολλές από τις... Άρα, εσύ λες κακό. Και εσύ λες κακό. Ποιο θα πει καλό? Μόνο κακό είναι. Καλό. Γιατί δεν θα την κρατούσαν, δηλαδή δεν πίστευε την ελευθερία. Τι θα μιλάγαμε εδώ, σου Αγγίλη? Τι μιλάγανε από το 300 ελληνικά. Λες και δεν φτιάξανε 150 γλώσσες, έτσι. Τι θα μιλάγαμε? Αγγλικά θα μιλάγατε, λατινικά, ό,τι θέλετε θα μιλάγατε. Ξέρω εγώ, ισπανικά. Ακυκολάγατε. Έμεινε η ελληνική γλώσσα επειδή αντισταθήκαν οι Έλληνες, όχι επειδή εσείς κρατήσατε την ελληνική γλώσσα. Πάμε παρακάτω. Φυσικά. Ακόμα και το βρούτο ελληνικά του που με έπαγες. Καλά, ελληνικά μιλάγανε. Ο αρχαίος κόμος ελληνικά. Η lingua franca είναι η ελληνική, δεν ξέρεις. Δεν μπορέσαμε να τα αποφύγουμε αυτό, οπότε ναι, φυσιολογικό. Κάτι σαν τον Μπρέτο Γουτς τώρα, ας πούμε. Ξαφνικά, ναι, όλοι για τον Μπρέτο Γουτς μιλάνε. Έτσι. Φυσιολογικό τον Μπρέτο Γουτς, βέβαια. Ναι. Γιατί η lingua franca είναι η γλώσσα του που μπορεί. Η γλώσσα του κράτους είναι τον έκτορο. Επίσημα δεν έγινε ποτέ. Έγινε παράλληλα με τη λατινική. Οι νόμοι εκδίδονται λατινικά και ελληνικά. Είναι αρέσινε στα ελληνικά. Οι νόμοι, οι δείκτοι είναι στα λατινικά, έτσι. Άλλο. Τώρα περιμένει, βάζει τον κόσμο να του πει αν ήταν καλό ή δεν ήταν κακό το Βυζάντιο για τον Ελληνισμό. Και λένε οι άνθρωποι, κακό ήταν, βέβαια ήταν κακό. Και ένας μάλιστα είπε και πάρα πολύ σωστά ο άνθρωπος, λέει, αφού κυνηγήσετε τους εθνικούς, λέει, κυνηγήσετε τους εθνικούς, τους σκοτώσετε, τους έκανε, τους έρανε, ας πούμε, τι καλό ήταν, ας πούμε. Ναι, και θέλει τώρα πώς θα γίνει, ότι όλοι εσείς λέτε βλακείς και θα σας πω εγώ τώρα ότι πόσο καλό είναι, έτσι. Περιμένουμε λίγο. Πόσο ναι, ναι, ναι. Κακό και λες. Ωραία, για να το δούμε λίγο από μια πιο ευρία οπτική γωνία. Γιατί κάτι είπατε, αλλά δεν το είπατε σωστά. Ναι, άμα το δεις
κλειστά στον 4ο και 5ο μετά στον αιώνα, υπήρξε φοβερή σύγκρουση. Τα λέει εδώ, ναι. Ρώμης, στη νέα της μορφή, του κράτους δηλαδή, με τον ελληνισμό. Πρώτα απ' όλα, το όνομα Έλλην, από τον 4ο αιώνα και από τον 5ο οριστικά, μέχρι την εποχή της Οικονομαχίας και ακόμα πιο μετά, είναι συνώνυμο του εθνικού. Το όνομα Έλλην που στην εποχή της αρχαίας Ρώμης είναι τίτλος τιμής, Έλληνας στην Ρώμη είναι ο πολιτισμένος άνθρωπος. Αυτά τώρα που λένε είναι πολύ σωστά. Έτσι, και είναι και πολύ καλά να βάλουν σε σκέψεις πολλούς φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ενδεχομένως δεν το έχουν σκεφτεί έτσι. Γιατί έχουν λυσάξει με τους εθνικισμούς. Να γιατί, κοίταξε από πού κρατάει. Γιατί ο Έλληνας είναι ο εθνικός. Έτσι, αυτό είναι πολύ σωστό. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Α, τον Έλληνας. Έλληνας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία της πρώτης της περίοδου κυρίως είναι ο εθνικός. Ο ειδωλολάτρης, ο αιρετικός, αυτός που να τον φυλακίσουμε, να τον κυνηγήσουμε. Αν σε κατηγορήσουν επί ελληνισμό, είναι επί αθεία, είναι ποινικό αδίκημα, ακόμα και θάνατο μπορεί να επιβάλλει. Δεν μπορεί να πείσει τους Έλληνας. Ιουστινιάνιος κώδικας που δείξαμε λίγο νωρίτερα, έτσι. Σωστά όλα αυτά μέχρι εδώ. Θύμισε μου, Νικόλα, μετά, αφού ακούσουμε την βόμβα που θα πετάξει ο τύπος αργότερα, θύμισε μου λίγο να κάνω μια μικρή ανάλυση περί ειδωλολατρείας. Έτσι, γιατί το έχω στο μυαλό μου. Απαγορεύεται. Άρα πώς είναι καλό. Εγώ θα πω πραγματικά τη γνώμη μου. Πάμε τώρα. Πάμε. Ήταν όχι απλώς καλό, ήταν σωτήριο. Ισχυρίζομαι ότι ο μοναδικός λόγος που μπορούμε βάσμα να λέμε ότι είμαστε Έλληνες είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το σταματάω λίγο για να προλάβετε να καταπείτε το κοτρόνι που ακούσατε. Έτσι. Συνεχίζουμε. Θες να κάτι να πεις, Νίκο, να συνεχίσω. Με μία κουβέντα, κύριος όσο έλεγε πριν. Ναι, θα το φέρει τώρα εκεί που θέλει, αλλά άκου τι θα πει ο άνθρωπος, παιδιά, είναι για φυλακή. Σήμερα, το 18 αυτά, έτσι, το 18. Έτσι. Δεν είχαμε ούτε κορονοϊούς, ούτε κρίσεις ενεργειακές, δεν είχαμε τίποτα, έτσι. Έτσι. Ναι, πρόσεξε. Και θα πω γιατί τώρα. Είπα να δούμε λίγο τη μεγάλη οπτική γωνία. Λένε, ας πούμε, οι σύγχρονοι πολύ φανατικοί αρχαιολάτρες στην Ελλάδα και αρχιελληνιστές που για όλο το Βυζάντιο και οι παπάδες που άκουσα προηγουμένως, τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, ναι, μας φάξατε, ναι, απαγορεύονταν να λεγόμαστε Έλληνες, απαγορεύονταν όλα, αλλά τελικά, ναι, οι φανατικοί τα λένε αυτά. Αφού εσύ το είπες πριν από λίγο. Πάμε παρακάτω. Εσύ το πάτε. Εσύ το είπες. Ποιοι τώρα που ήρθανε ο Αλάριχος, έσπαξε, γκρέμισε την Ελευσίνα, εδίωσε την Ολυμπία. Με καμάρι τα λέει. Μη γελιέσαι, με καμάρι τα λέει. Λέβο. Με καμάρι τα λέει. Έχει φοβερή έπαρση. Δεν ξέρει από πού ακροβατεί. Δεν έχει καταλάβει πού ακροβατεί. Απ' τη μία το χαίρεται που το λέει, απ' την άλλη προς αυτήν αποδείξει το αντίθετο. Είναι επικίνδυνο. Σώθηκε ο ελληνισμό από αυτού που απαγόρευσαν να λέγεται να η λέξη ελληνισμό. Συνεχίζουμε. Και οδεύουμε προ την κοτρόνα τη μεγάλη. Στην Αθήνα δεν πρέπει να καταστρέψει. Και κάποιοι παπάδες από πίσω ζηλωτές, οι ταφεά φορούνται στη Γερή στο Λιβάνιο, που πήγανε και σπάζανε από πίσω τους ναούς και λελατούσαν ότι είχε μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς το λέει. Δεν συνέβησαν, κύριε Γεωργιάδη, όλα αυτά. Όλα αυτά συνέβησαν και πολύ χειρότερα. Α, ωραία. Και με συστηματικό τρόπο και τους επόμενους αιώνες ακόμα πιο σκληρά. Εντάξει, αυτός τα λέει λοιπόν, δεν τα λέει οι φανατικοί. Οι φανατικοί αρχαιολάτρες, πώς τους είπε. Έτσι. Αυτός τα λέει. Και τα λέει σαν ιστορικά δεδομένα τώρα. Μια χαρά. Πού είναι το κακό, όλα καλά. Πού είναι το κακό. Ναι, πάμε παρακάτω. Ήδη είναι για φυλακή. Προσέξτε. Έτσι. Προσέξτε τώρα τι θα πει. Γιατί συνέβησαν όμως. Όταν λέμε ότι ήρθε ο Αλάριχος είχε 12.000 στρατιώτες, 12.000 γότους. 12.000 γότοι τον τέταρτο, στα τέλη του 4ου μετάξει τον αιώνα και στις αρχές του 5ου μετάξει τον αιώνα, στις αρχές του 5ου μετάξει τον αιώνα για την ακρίβεια, μπορούσαν και μπόρεσαν να λαιλατίσουν το σύνολο σχεδόν της υπηρετικής Ελλάδος. Με πολύ μεγάλο καμάρι το λέει αυτό, έτσι. Μόνο 12.000 δηλαδή από εμάς τους Βυζαντινούς σας διαλύσανε σαν τους Έλληνες. Αυτό λέει. Εσάς τους Έλληνες, έτσι. Σε κάθαρο. Πρόσεξε τώρα.
πώς κατάφερε η Αθήνα και σώθηκε. Γιατί ένας στην Αθήνα, ο Φρούρας ο Δέξιπος, μοίρασε σπαθιά στον πληθυσμό, τους είπε είναι ντροπή να αφήσουμε να καταστρέψουν την πόλη μας, ανέβηκαν στα τείχη οι κάτοικοι, ήταν στρατιώτες, τρέμοντας με τα σπαθιά στα χέρια, τους είδα λάζουμε και πολεμήσουμε εδώ και θα ξαναδούμε, πάμε αλλού να αφύλακτα. Εμείς οι δειλοί που δεν μπορούσαμε, θα πει διάφορα, τρέμανε τα χέρια. Θα πει διάφορα, με τι καμάρι τα λέει, με τη χαρά. Που ξέρω δεν είναι έτσι βέβαια, αλλά μπάς στην περιπτώσει. Ο πολεμισμός είχε χάσει. Πλέον κάτι διάφορα δημοκρατίας, κάθε δύναμη αντίστασης. Mm. Γιατί, εδώ ποιος είναι ο κυριότερος λόγος. Εδώ είναι το point τώρα, προσέξτε πάρα πολύ, ανοίξτε τα αυτιά σας. Καλοπέραστε παιδιά, τι κάνετε χρόνο, πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα. Τι είπε ο άνθρωπος Νικόλα, το κατάλαβες τι είπε ο άνθρωπος μόλις. Το είπε. Πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι θα καταστραφεί σου λέει, ναι. Άρα θα Έχουμε πολύ σοβαρά ερωτήματα εδώ πέρα. Πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα. Μας το λέει το 18. Πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα. Το 18. Λοιπόν. Από την καλοπέρα σήμερα. Εδώ έχω 100 ερωτήματα εγώ τώρα. 100 ερωτήματα. Δηλαδή η εισαγγελέας πρέπει να τον καλέσει να του κάνει 100 ερωτήματα. Πρώτον, πώς το λες αυτό. Είσαι πολιτικός σε μια χώρα της Ενωμένης Ευρώπης που είναι πολιτισμένη, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς και μας ανακοινώνεις ότι θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα. Δεν είπε πώς θα μπορούσε να καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα. Πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα. Του ξέφυγε αυτό γιατί είναι σε μια φάση έπαρσης. Ενδεχομένως και κάποιοι εκεί μέσα του κοιτάνε και στραβά να πούμε και λίγο έτσι το έχει χάσει. Και του φεύγει αυτό. Και του φεύγει αυτό. Του φεύγει. Δεν συμφωνούσαν μαζί του. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει και το περιμένει πώς και πώς ότι η Ευρώπη καταστρέφεται. Όχι σήμερα. Είμαστε το 22 και δεν είναι 18 που τα λέει αυτά. Το 18. Πόσοι από εμάς βλέπαν ότι η Ευρώπη θα καταστραφεί σήμερα. Και αν το βλέπεις, τι κάνεις που είσαι πολιτικός. Και που είσαι πολιτικός, ας πούμε, που δεν ήταν κυβέρνηση ακόμα τότε, μετά έγινε κυβέρνηση. Και τι κάνεις, επιταχύνεις την καταστροφή, όχι του ελληνισμού και της Ευρώπης βέβαια γενικότερα. Τι είπε ο άνθρωπος. Ακούστε λίγο, παιδιά, είναι πραγματικά εξωφρενικό και το πώς το λέει, προσέξτε το. Καλοπέρασε, παιδιά. Τι κάνετε χρόνο. Πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα, η Δύση. Η ιστορία κάνει κύκλους, πάμε. Για να περνάγανε καλά. Όταν περνάγανε. Θα ακούσουμε και το υπόλοιπο. Λοιπόν, άρα είσαι υπουργός μιας χώρας και μας ανακοινώνεις ότι η Ευρώπη θα καταστραφεί σήμερα. Που ακόμα και μια πιθανότητα να ήταν, δεν δικαιούσε να το λες. Θα έπρεπε να έχεις παραιτηθεί αμέσως. Θα έπρεπε να έχεις τρελαθεί να βρεις πώς θα γίνει να μην γίνει αυτό. Αν έχεις μια εντύπωση, μια επίγνωση ή μια πληροφορία ότι ετοιμάζεται κάτι τέτοιο. Πόσο λοιπόν όταν είσαι βέβαιος, βλέπουμε εδώ πέρα τη βεβαιότητα που το ξεστομίζει, έτσι, για να πεις εκεί πέρα το κοινό ότι έχει δίκιο. Πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα. Η ιστορία ανακοινώνεται. Και η Δύση μετά είπε, ναι, γιατί τα έχουμε τη Δύση αυτή. Αυτός νομίζει ότι είναι το ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης που είναι σε κόντρα με το δυτικό και το περιγράφει σε μια άλλη φάση της ομιλίας του. Οπότε θεωρεί πως αυτός τα έχει καλυμμένα τα πράγματα. Ο εχθρός του είναι συγκεκριμένος. Έτσι. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι ο πρώτος που θα χάσει το κεφάλι του εφόσον γίνει αυτό που ο ίδιος προαναγγέλει με τέτοια χαρά. Δεν το έχει καταλάβει αυτό. Πώς θα πέσει η Ευρώπη σήμερα. Πώς θα πέσει η Ευρώπη σήμερα. Το λέει αυτό ο πολιτικός βουλευτής, ο οποίος σήμερα είναι υπουργός. Εισαγγελέα κατευθείαν. Εισαγγελέα κατευθείαν. Τι εννοείται κύριε. Τι είναι αυτό που λέτε κύριε. Δεν πάνε να είσαι αντιπρόσωπος, δεν πάνε να έχεις ασυλία. Τι είναι αυτό που είπες. Πώς το είπες. Με ποιο σκεπτικό. Γνωρίζεις κάτι. Και πώς το λες, έχει μια ελαφρά καρδία και γελάμε να πούμε και τι καλά, ναι. Και καλό πέρασε και τι καλά και το χεράκι έτσι να πούμε και ξέρω. Τι καταλαβαίνετε, και εσείς περιμένετε τώρα από αυτόν τον άνθρωπο που είναι η κυβέρνηση σήμερα και κοιμάστε ήσυχοι το βράδυ, ας πούμε, ότι εντάξει, είμαι στο κομπλέ. Έχουμε να πούμε τον Άδωνη εκεί, έχουμε τον Μητσοτάκη, έχουμε ή κάποιους άλλους εκεί και εντάξει. Είμαστε κομπλέ, κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ, θα κάνουν τα μέγιστα οι άνθρωποι. Εδώ όμως μπορεί να σκεφτεί κάποιος σαν και εμένα συνωμοσιολόγος ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο εκτελείται. Και αυτό το σχέδιο οδεύει προς μια καταστροφή, έτσι. Είπαμε ότι είναι το 18, βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει εντατικά
να βάζουν τούβλα για το οικοδόμημα αυτό. Έχει έρθει η COVID, έχει έρθει τώρα η κρίση με το ενεργειακό. Πλέον είναι ορατότατο. Ορατότατο το σχέδιο. Ναι. Ένας υποψήφιος τότε άνθρωπος να σώσει τη χώρα δήλωνε ότι θαρσός, ότι η χώρα θα καταστραφεί μαζί με την Ευρώπη. Γιατί και σε αυτό φταίει η καλοπέραση. Και έρχεται να μιλάει τώρα ο Γεωργιάδης για καλοπέραση στους Έλληνες, όπου βιώνουν άσχημες καταστάσεις από το 12 και μετά, με αυτοκτονίες, με πείνες, με απολύσεις, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, δεν μας στέγει εμάς το πρόβλημά μας, ούτε ο COVID το δημιούργησε, ούτε η ενεργειακή κρίση. Εμείς είχαμε το ίδιο πρόβλημα πριν να δημιουργηθούν αυτά. Απλά τώρα έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με αυτό το στυλ να μας πει όλα αυτά τα πράγματα και όπως είπες εσύ, δεν υπάρχει ένας αγγελέας να του κάνει μια. Λοιπόν, μένω πάρα πολύ στο θέμα του τι γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος, Νικόλα. Εντάξει, όλα αυτά που λες είναι τα δεύτερα, αν θέλεις. Το πρώτο είναι πώς γνωρίζει ότι η Ευρώπη θα καταστραφεί σήμερα. Και το ανακοινώνει και με τόσο πολύ χαλαρή έτσι, διάθεση, σαν να είναι φυσιολογικό και σαν να το θέλει κιόλας. Διότι αν εσύ, κύριε Γεωργιάδη, όλη αυτή την περίοδο μας έκανε στο βιβλιοπόλι, έβγαινε στην τηλεόραση και έκανε σοου, και για να λένε όλοι πόσο χαζός είναι ο Γεωργιάδης και τι πλάκα έχει και πόσο κλόουν είναι, και μετά έγινε και κυβέρνηση και σε βάλαν και σε μια θέση που συνέχισε να κάνει το ίδιο πράγμα με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο. Αν εσύ λοιπόν που είσαι ο κλόουν της παρέας. Κάποια στιγμή ενημερώθηκες, σου είπε κάποιος κάτι ότι πάμε για καταστροφή της Ευρώπης, π.χ. ή της Ελλάδος ή οτιδήποτε και εσύ συνεχίζεις και κάνεις αυτό που κάνεις. Έχουμε μεγάλο θέμα, έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Θεωρώ πως είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να πατήσει ένας εισαγγελέας απέναντι σε όλους αυτούς τους τύπους. Πραγματικά. Γιατί είναι από τις λίγες φορές που τους φεύγει κάτι τόσο πολύ εξόφθαλμα. Φαντάσου τώρα ένα πολιτικό, Νικόλα. Φαντάσου ένα πολιτικό, Νικόλα, δικό σου κυβερνητικό, τον πρωθυπουργό της χώρας ή έναν υπουργό, έτσι, να βγαίνει και να σου λέει πώς θα πέσει η Ελλάδα σήμερα. Γιατί αυτό σου λέει ουσιαστικά, αυτό σου λέει, έτσι, πώς θα πέσει η Ελλάδα σήμερα. Κάπως θα όχι γίνει μόνο και για την Ελλάδα, Νίκο. Α, καλώς το Δήμο. Είναι και ο Δημοσθένης. Έλα, Δημοσθένη. Αλλά μιλάει, καλησπέρα σε όλους, αλλά μιλάει και για την Ευρώπη, έτσι, ότι θα πέσει η Ευρώπη. Άρα ξέρουν το σχέδιο κάποιοι. Ακριβώς. Και σιγά σιγά μας το προβάλλουν. Ακριβώς. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο, Νικό. Πολύ σημαντικό. Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος το 2018. Άρα μήπως ο κύριος Γεωργιάδης ξέρει περισσότερα, έτσι. Γιατί τα βλέπουμε. Είναι ο ταξίτες. Αποδείχθηκε, Νικόλα. Είναι Νικόλα. Όλες αυτές οι αποδείχθηκε η δημοσιογραφία ότι ξέρει περισσότερα. Ναι, το έχουν αποδείξει μπροστά μας. Φαίνονται. Οι τακτικές είναι ίδιες με όλους. Ίδιες. Και φαίνονται ποιοι είναι ποιοι. Πώς θα πέσει η Ευρώπη σήμερα. Για πάμε, κάτσε. Έχω 100 ερωτήματα. Τι σημαίνει θα πέσει η Ευρώπη σήμερα. Τι σημαίνει, που το λες έτσι με γεμάτο το στόμα. Τι σημαίνει θα πέσει η Ευρώπη σήμερα. Για κάνουμε μας πιο σαφές. Εκεί, αν ήμουν εγώ δηλαδή εκεί, κατευθείαν του έλεγα πες μας τι εννοείς θα πέσει η Ευρώπη σήμερα. Τι εννοείς θα πέσει η Ευρώπη σήμερα. Θα καεί, θα σφαγιαστεί, θα αλλάξει πληθυσμούς, πώς το εννοείς ακριβώς. Και βάσει καλοπέρασης, γιατί μας περιγράφει και ένα περιστατικό με τον Αλάρηχο, ο οποίος, θα το πει σε λίγο, θα το ακούσετε, ο οποίος μπήκε στην Αθήνα να πούμε, λέει αυτή λέει εκεί πέρα ήταν, είχαν γίνει φλόροι, λέει, είχαν γίνει φλόροι, λέει, να δεις πώς το λέει, θα το βάλω σε λίγο να το δείτε. Είχαν γίνει φλόροι, λέει, δεν μπορούσαν να τις σφαλιάρα να χτυπήσουν, όχι να κάτσω πολεμήσουν, και μπήκε μέσα, λέει, να πούμε, για πλάκα να πούμε, έτσι, και καλά. Τρέμανε τα χέρια και μετά λέει πώς θα πέσει η Ευρώπη σήμερα. Δηλαδή, άρα λοιπόν θα γίνει κάτι παρόμοιο, κύριε Άδων Γεωργιάδη, και εσείς το γνωρίζετε κιόλας. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι για εισαγγελέα αυτό. Δεν είναι για. Τι είσαι κάτι προδοσία. Δηλαδή, εντάξει, κάτι προδοσία είναι λίγο. Δεν λέμε για κάτι το οποίο συνέβη σήμερα και πήρες μια θέση και έκανες κάτι προδοσία. Είναι κάτι το οποίο θα συμβεί σε 4, 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια και εσύ το λες από σήμερα. Δηλαδή, εσύ δεν είσαι έσχατος πρόδοτης. Εσύ είσαι. Είσαι ένα παρανοϊκό μυαλό εκαθάρισης της ανθρωπότητας. Παιδιά, συγγνώμη, διορθώστε με αν θεωρείτε πως είμαι υπερβολικός. Όχι, δεν είσαι υπερβολικός, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Το μας δηλώνει τώρα ένας πολιτικός, όπου ανήκει και αυτό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκουμε και εμείς, είμαστε μέσα δηλαδή, με συνέταιροι. Και μας λέει λοιπόν ότι θα καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν εννοεί. Ξεκάθαρα. 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 Δεν μας είπε πότε. Αλλά μας είπε τον τρόπο. Βεβαίως από την καλοπέραση ο άνθρωπος
στάνταρ λογικά, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αν τον αντιμετώπιζαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας με σωστές ερωτήσεις και όχι γραμμένες από πριν, δεν θα άντεχε πάνω από 10 λεπτά και δεν θα ξανά βγαίνει ποτέ στην τηλεόραση. Λοιπόν, ας ακούσουμε και το υπόλοιπο. Είναι ακόμα λίγα δευτερόλεπτα να τα ακούσουμε και αυτά. Για να το κλείσουμε το θέμα, ας αναλογιστούν οι πολίτες ποιους έχουμε και μας κυβερνάνε αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος ομολογεί ότι είναι Βυζαντινός, ο ίδιος ομολογεί ότι οι Βυζαντινοί σφαγιάσαν τον Ελληνισμό, ο ίδιος ομολογεί ότι, όχι ομολογεί, ο ίδιος θεωρεί και το λέει δημόσια ότι αυτή η σφαγή του Ελληνισμού που έγινε κατά τη διάρκεια του Βυζαντίου και πολύ χειρότερα όπως ο ίδιος είπε, ήταν η σωτηρία του Ελληνισμού τελικά, βγάλε άκρη, αλλά τελικά πώς θα πει και η Ευρώπη σήμερα. Όπως έπαιζε ο Ελληνισμός τότε δηλαδή. Λοιπόν, ακούμε λίγο το ίδιο ακριβώς ξανά σημείο και το αφήνω να παίξει μέχρι το τέλος. Ναι, ακόμα λίγα δευτερόλεπτα. Τι κάνετε χρόνο. Πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα, η Δύση. Η ιστορία κάνει κύκλους, πάμε. Για να περνάγανε καλά. Όταν περνάς ζωή και κότα, σιγά σιγά η ιδέα του να αρχίσει να εκπαιδεύεσαι για να πολεμάς, να μαθαίνεις να κάνεις φάλακες, να κάνεις, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Ο Ελληνισμός τι είχε μάθει. Ήταν υποταγμένο στη Ρώμη. Φλόρι είχαν γίνει, λεφτά βγάζανε, είχαν τη ρωμαϊκή φρουρά που εξασφάλιζε την τήρηση της τάξης και ξαφνικά σε μια μέρα έχουν αλλάξει οι βάδελες να σφάξουν. Τι θα κάνουν αυτοί. Αυτοί δεν ξέρουν να ρίξουν χαστούκι και να πάνε μαγέρι. Κατέφυγαν στο Μπέλγιο το είχε σημαντικό. Τρέχαν να σωθούνε. Τρέχαν να σωθούνε. Για ποιο μιλάς. Δεν μιλάς για το γένος σου. Τρέχαν να σωθούνε. Ποιοι. Αυτοί. Αυτοί. Οι άλλοι. Άρα θέλω να πω με αυτό τι πράγμα. Ότι είναι πριν έρθει ο Αλάριχος και οι παπάδες και οι παπαντεσίες τα λοιπά, είχε προηγηθεί κάτι πολύ προηγούμενο. Είχε μεταλλαχθεί ο Ελληνισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχει πετάξει την κοτορνά του, έχει ξεφύγει από την πολύ του έπαρση και την πολύ του αγωνία και λαχτάρα μέχρι να συμβεί αυτό. Γιατί νομίζει ότι θα πίνει σαμπάνια σε αυτό σε κάποιο μέρος του πλανήτη, ενώ εμείς εδώ στην Ευρώπη θα σφαχιαζόμαστε και θα πέφτουμε. Από την πολύ του λαχτάρα λοιπόν και την πολύ του έπαρση του φεύγει αυτό και μετά αρχίζει και κακαρίζει, γιατί δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει και προσπαθεί να τον μπαλώσει. Τι να μπαλώσει δηλαδή. Μιλάει για Έλληνες και κακαρίζει. Δεν μπορεί ούτε να μιλήσει σαν άνθρωπος. Μας τρέμει, μας φοβάται, μας ξέρει ακριβώς ποιοι είμαστε ιστορικά, τι έχουμε κάνει και τι θα κάνουμε αν χρειαστεί. Έτσι. Και κακαρίζει. Γιατί, να σου πω κάτι, αν ήταν σίγουρος για το σχέδιο, δεν χρειάζεται να το διαφημίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, εντάξει, δεν θα λέγε την κουβέντα η Ευρώπη πώς θα πέσει, δεν θα το λέει αυτό ποτέ, αυτό του φύγε. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι μια πολύ ωραία διαφήμιση και μια πολύ ωραία, όχι διαφήμιση ακριβώς, είναι μια πολύ ωραία, πώς θα το πω ρε παιδί μου, δηλαδή να βγάλει τα αποθυμένα του, να βγάλει τα αποθυμένα του, η λαχτάρα του, έτσι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Περίμενε λίγο ακόμα, αφού το έχει στήσει τόσο ωραία, θα το δούμε να συμβαίνει μια χαρά, τι μας το λες. Έτσι. Και πώς θα πει μετά ότι εγώ τα ήξερα αυτά, τα έλεγα, θυμόσαστε, εγώ τα έλεγα αυτά, τα ήξερα, γιατί ναι. Αυτή είναι η επάρξη από εκεί μία. Θέλω ο κάθε φίλος που παρακολουθεί την εκπομπή να ακούσει ξανά και ξανά αυτό το στιγμιότυπο και να αναλογιστεί ακριβώς τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Τι συμβαίνει με τη ζωή μας, με το μέλλον μας, αν έχουμε μέλλον με αυτούς, τι μπορούμε να περιμένουμε όταν γνωρίζουν αυτά τα οποία γνωρίζουν, τα λένε και μπροστά μας, θελημένα ή αθέλητα, και πού τελικά βαδίζουμε. Τα πράγματα, φίλοι μου, είναι σε πολύ άσχημο σημείο. Δεν είμαστε, δεν έχουμε πολυτέλεια. Δηλαδή τώρα θα βγει ο άλλος, θα πει «Α, Άδωνης, γελάσει». Δεν γελάς, βρε, άκουσε τη σούπερ, ο Φωνιάς. Και ας έρθει να μου κάνει και μήνυση, ο Φωνιάς. Να μου εξηγήσει τι εννοεί η Ευρώπη, πώς θα πέσει σήμερα. Και είναι 18. Δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες. Δεν λέγονται και δεν λέγονται, εννοώ ότι δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ότι θα καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός να γελάει και να περιμένει να συμβεί αυτό. Και από τη μεριά του στη χώρα του να μην κάνει τίποτα. Όπως έκαναν τουλάχιστον οι Άγγλοι που βγήκανε, τουλάχιστον οι Άγγλοι βγήκανε από το νόμισμα. Δηλαδή εσύ τι κάνεις, τι περιμένεις, να πέσεις μαζί με τον καράβι να βουλιάξουμε τελείως. Άρα λοιπόν είναι στοχευμένο όλο αυτό το κόλπο. Βλέπουμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν και στη μετέπειτα εξέλιξη που βιώσαμε μέχρι και σήμερα βιώνουμε όσον αφορά τις πανδημίες, τις κρίσεις, τις ενεργειακές κτλ.
που έρχονται να διωγγώσουν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα των ανθρώπων, είναι η συνέχεια ενός έργου το οποίο κάποιοι το γνωρίζουν. Ένα μέρος τους γνωρίζουν βασικά. Δεν θεωρώ ότι τον Γεωργιάδη ή η ελίτ τον έχει σε κάποια, πώς να πω, υπόλοιψη και ότι τον χρησιμοποιεί γιατί είναι άξιος συνεργάτης. Αυτό που εμένα με προβληματίζει είναι γιατί η ελίτ χρησιμοποιεί τώρα τελευταία τους πλέον ακατάλληλους πολιτικούς και τους έχει εγκαθιστήσει σε όλη την επικράτεια. Γιατί δηλαδή, δεν βρίσκει άλλους, Νικόλα, γιατί δεν βρίσκει άλλους. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι θα πηγαίνουν μαζί τους να κάνουν αυτό το πράγμα, αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Είναι μια σοβαρή... Μα δεν είναι, μα το γένος τους δεν είναι, μα το γένος τους δεν είναι καθαρό, έχουν πρόβλημα. Από το γένος τους είναι η καλύτερη αυτή που βλέπεις. Από το γένος τους είναι η καλύτερη. Τσαρλατάνοι. Δεν έχουν παίχτες. Δεν έχουν παίχτες. Αυτοί είναι οι παίχτες. Και θα βγουν και θα κάνουν και τις βλακίες τους. Δεν έχουν σοβαρότητα. Δεν έχουν σοβαρότητα. Είναι επικίνδυνοι, άκρως επικίνδυνοι και είναι και εγκληματίες. Ο άλλος ομολογεί αυτή τη στιγμή ότι ναι, είναι εγκληματίας. Ένα εισαγγελέα τώρα. Μπορεί να μαζευτούμε 5.000 άνθρωποι να καλέσουμε ένα εισαγγελέα, να τον καλέσει να μας εξηγήσει τι είναι. Αλλά έχει ασυλία. Κατάλαβες. Έχει ασυλία το παιδί. Και για να σπάσει η ασυλία του, θα πρέπει όλη η Βουλή να πει ναι, να σπάσει η ασυλία του Άδωνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό και. Γιατί όπως και ο ίδιος είπε κάποια στιγμή στη Βουλή που ζητούσε, να μην ψηφίσουν την άρση ασυλίας του, τους είπε ευθαρσώς των υπολείπων βουλευτών ότι αν λέει εγώ, μετά έχει τη σειρά σας. Τους προειδοποίησε. Και εμείς αυτό νομίζουμε ότι είναι κλόουν τώρα. Που κάνει το χαζό και πουλάει βιβλία. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι και άλλοι οι οποίοι κάνουν τους χαζούς και κάνουν και πώς πουλάνε διάφορα. Σήμερα που ακόμα δεν τους είδαμε. Πόσα χρόνια νομίζετε ακόμα έχουμε να τους δούμε? Πόσα χρόνια ακόμα νομίζετε ότι έχουμε πολυτέλεια να δούμε ποιος είναι ποιος? Δεν σου φτάνει αυτό? Τι άλλο θες να δεις? Σε έχει τόσα χρόνια στο δούλεμα. Στο δούλεμα. Να ποιος είναι λοιπόν αυτός? Είναι χαζός. Νίκο, η πλάκα είναι ότι... Ναι, Δήμο. Ναι, η πλάκα λέω είναι ότι ο κόσμος το βλέπει, ρε παιδί μου. Ξέρει ποιος είναι, ποιοι είναι αυτοί, αλλά δεν αντιδράει. Έτσι. Δεν ξέρει, Δήμο. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει, Δήμο. Δεν ξέρει. Νομίζω ότι είναι απλώς ένας χάζος, λέω, ένας καραγκιός, ένας κλόουν. Μικρό. Μικρό, ναι. Μικρό, ναι. Πόσο μικρό, Δήμο. Το θέμα, Νίκο, είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι πλέον για γέλια. Είναι τα πράγματα σοβαρεύουν, έτσι, σοβαρεύουν. Όταν ο άλλος σου λέει ότι έρχεται η καταστροφή της Ευρώπης, άρα είναι ένα παιχνίδι που βλέπουμε. Ναι, είναι ένα παιχνίδι, το βλέπουμε, έτσι, και από τις βόρειες χώρες που έχουν ξεκινήσει και τότε ήταν ο Βυζαντινός αυτά που γίνανε. Τώρα έρχεται οι Μουσουλμάνοι. Το ετοιμάζουν το έργο αυτό. Και θα γίνει μακελιό. Σε όλη την Ευρώπη θα γίνει χαμός. Έτσι. Το βλέπουμε. Ανοιχτά σύνορα. Έτσι, Δήμο, έτσι είναι, Δήμο. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το από πού βαστάει ο τύπος και από το αν ξέρει ή δεν ξέρει τι τον περιμένει και αυτόν. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το κομμάτι που αφορά εμένα σαν πολίτη, που έχω αυτόν κυβέρνηση, που δεν τον θέλω βέβαια. Τον θέλει ένα 12-13% του ελληνικού λαού, ας πούμε, και είναι κυβέρνηση. Τόσο το θέλει, έτσι. Γιατί το 50-55% δεν θέλει να βλέπει κανέναν. Και το υπόλοιπο όλο μοιράζεται από εδώ και από εκεί. Κλέβονται ψήφοι, κάνουν ουράνου κτλ. Και βγαίνει αυτό το κόμμα με τα 12% αυτή τη στιγμή, τότε που ήταν καλό, όχι τώρα που το είδαμε, τότε που ήταν καλό. Τώρα δεν έχει άστο. Ούτε 7, ούτε 6. Λοιπόν, τον έχω κυβερνήτη, μου υπογράφει κάθε μέρα ΦΕΚ και νόμους που με σκοτώνουν και είναι και γνώστης του τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είναι μάντης κακών γεγονότων. Μάντης. Και αυτός, όπως και άλλοι πολλοί που έχουν ξεκομίσει πράγματα τα οποία έχουν συμβεί αργότερα και έχουμε δει ότι πράγματι γνωρίζουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούν και τα χειρίζονται με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί. Εγώ θα πω εδώ για να δικαιολογήσω αυτό που είπα ότι εδώ στην Ελλάδα πριν από το πρώτο κρούσμα COVID στην Κίνα εμείς είχαμε φτιάξει εδώ ΕΦΕΚ, νόμο σε περίπτωση και προσπαθούσαμε να κάνουμε τον εμβολιασμό υποχρεωτικό. Λοιπόν, άρα λοιπόν γνωρίζουμε το σχέδιο, αυτοί δηλαδή γνωρίζουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει και έχουν δρομολογηθεί ή θα δρομολογηθούν στην πορεία από κάθε κράτος
Το θέμα είναι πώς θα διαχειρίζονται αυτοί και πώς διαχειριζόμαστε εμείς αυτούς, πώς ανεχόμαστε αυτά τα άτομα να είναι στη Βουλή μας ακόμα. Και να κάνω κι εγώ μια ερώτηση εδώ και όποιος φίλος θέλει μπορεί να γράψει, να μπορεί να μας ξεφεύγει κάποιος, να δικήσουμε κάποιον και ξέρω εγώ δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ δεν μπορώ να βρω ένα σωστό πολιτικό μέσα στην πολιτική σκηνή της χώρας αυτή τη στιγμή, μέσα στη Βουλή ή έξω από αυτή, άμα θέλεις. Να πούμε μέσα στη Βουλή. Ένα σωστό πολιτικό και να πεις αυτός ρε φίλε είναι σωστός. Οι άλλοι όλοι είναι λάθος. Αυτός είναι μας κάνει. Ένα σοβαρό πολιτικό, έναν άνθρωπο που θα μπορούσαμε να τον υποστηρίξουμε. Αν και ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρός εκεί μέσα. Είναι όλοι μαριονέτες. Όλοι εκτελούν ένα σχέδιο το οποίο κάποιοι άλλοι το χαράσουν. Φτάσαμε στις μέρες μας που καν δεν ψηφίζουν, απλά εκτελούν. Πέσουν μια παράσταση. Βλέπουμε να βγάζει εδώ πέρα αυτή την αλαζονία αυτός ο τύπος και άλλοι πολλοί που μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε ότι να είναι. Από τη μία μας λέει ότι σώθηκε η ελληνικότητα από το Βυζάντιο και από την άλλη μας λέει, στον ίδιο χρόνο με κάποια δευτερόλεπτα διαφορά, ότι τη συγκεκριμένη εποχή απαγορευόταν η λέξη Έλλην. Έλλην. Όπου αυτό και μέχρι την απελευθέρωση που έγινε το 1821 με την Επανάσταση και μετά, τότε ακούστηκε πάλι η λέξη Έλλην. Έτσι, ήταν Ρωμανία, δεν υπήρχε Βυζάντιο, ήταν η Ρώμη 1, ήταν η Ρώμη 2, αυτοκρατορία της Ρωμανίας και αυτό έγινε, από εκεί βγήκε και επί τουρκοκρατίας αυτό που λέμε ο Ρωμιός. Ρωμιός. Μας είχε μείνει αυτό, Ρωμιό. Δεν ακούγαμε Έλληνες, ήταν Ρωμιοί. Και οι ίδιοι το λέγανε, οι ίδιοι, γιατί πραγματικά απαγορεύονταν, φίλε μου καλέ. Απαγορεύονταν και ήταν πόσες γενιές σε αυτή την κατάσταση. Είχαν γαλουκίσει αυτό το κράτος, αυτή τη χώρα μάλλον, να ξεχάσει την ιστορία της, να ξεχάσει πραγματικά ποιος είναι και τι κάνει. Εγώ θα πω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Καμία διαφορά και επιστημονικά έχει γίνει αυτό, ότι εμείς λέει δεν έχουμε καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Καταρχήν δεν είναι αρχαίοι οι Έλληνες, αυτοί που εμείς λέμε τώρα αρχαίους. Δηλαδή πριν 2.500 χρόνια θεωρούμε αρχαίο τον Έλληνα, ενώ έχουμε τον Σοκράτη που μίλαγε για αρχαίους ο Σοκράτης. Δηλαδή, λοιπόν, μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, αλλά δεν έπιασε, ρε φίλε. Λοιπόν. Είμαστε εδώ. Και δεν γλιτώσαμε τη γλώσσα μας λόγω καμίας θρησκείας, διότι τότε, εκείνη την εποχή, όλος ο πλανήτης, τουλάχιστον ο πολιτισμένος και η σοφία, αν μπορούμε να πούμε άνθρωποι, και τέλος πάντων όλοι αυτοί που είχαν κάποια επιφάνεια, ήταν όλοι γνώστες της ελληνικής γλώσσας. Παντού μιλάγανε ελληνικά. Γι' αυτό γράφτηκε και η Καινή Διαθήκη μετά, μεταγενέστερα στα ελληνικά. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, και από τα ελληνικά μεταφράστηκε στα ιταλικά. Και μετά από εκεί ξαναμεταφράστηκε στα ελληνικά και έγινε όλο αυτό το μπάχαλο. Λοιπόν, ήταν η διεθνής γλώσσα η ελληνική. Έτσι, πώς θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Εγώ θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα εδώ να μην το ξεχάσω πριν πει αυτό. Ναι, κάτι ναι. Είχε πει να θυμίσω όσον αφορά. Θα το συζητήσουμε. Είναι λίγο δύσκολο. Θα το συζητήσουμε έτσι. Θα το πιάσουμε λίγο. Ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι αφού αυτός ο κλόουν γνωρίζει το σχέδιο. Δεν γνωρίζει βέβαια το σχέδιο που υπάρχει για αυτόν. Αυτό δεν το γνωρίζει. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Γνωρίζω όμως το σχέδιο που ισχύει για μένα και για σένα, Νίκολα. Και για όσους φίλους μας παρακολουθούν. Είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι αυτό. Έλληνες. Έτσι, Έλληνες. Και Ευρώπη, είπε Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη. Φαντάσου πόσοι ακόμα που είναι πιο σοβαροί από αυτόν και δείχνουν και είναι και έχουν και πιο σοβαρές θέσεις από αυτόν γνωρίζουν. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε ανθρώπους που μας σκάβουν το λάκκο μας μέσα στη χώρα μας και τους έχουμε και κυβερνήτες. Κάποιοι από εμάς τους χειροκροτούμε κιόλας. Λοιπόν, στο θέμα τώρα το. Ναι, Δημοσθένη, ναι. Ναι, γιατί μιλήσαμε για τον Γεωργιάδη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι τουλάχιστον στους ψηφοφόρους αυτούς, το 30, 35, 40% του ελληνικού λαού που ακόμα ψηφίζει αυτούς. Δεν υπάρχει τόσο πολύ. Και μόνο, Νίκο, λέω εκεί ένα 30%, 35% και μόνο που κανείς μέσα στη Βουλή δεν πιάνει το θέμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και να το προβάλλει μέσα από τα έδρανα, είναι τεράστιο για να καταλάβουν ότι όλοι αυτοί είναι επιλεγμένοι από το ίδιο τον κύριο που κάνει κουμάντο, έτσι. Όλα αυτά καθοδηγούμενα κόμματα είναι μέσα στη Βουλή
Και δεν θα αλλάξει τίποτα ψηφίζοντας αυτούς που είναι στη Βουλή μέσα εκεί. Δεν θα αλλάξει τίποτα, Έλληνα. Έτσι, τουλάχιστον αυτούς που έχουν καταλάβει. Τώρα αυτή τη στιγμή που ψάχνονται. Έτσι ακριβώς είναι, Δήμο. Εγώ θα έλεγα λίγο να μείνουμε λίγο ακόμα στη βαρύτητα του συγκεκριμένου θέματος που πιάσαμε, πριν πάμε σε όλα τα παρεμφερή. Γιατί ξέρεις, μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι προδότες μπορεί να κάνουν ακριβώς κατά γράμμα ό,τι τους λένε και για την ανεξάρτητη αρχή που λες και για όλα τα υπόλοιπα. Και ο σκοπός ποιος είναι, τι λέγαμε μέχρι σήμερα, μέχρι πριν να ακούσουμε αυτό το βίντεο, τι λέγαμε. Λέγαμε, τους ενδιαφέρει ο έλεγχος, τους ενδιαφέρει το οικονομικό, τους ενδιαφέρει οι πολίτες να είναι όλοι πτωχευμένοι, τους ενδιαφέρουν όλα. Εδώ τώρα πάμε σε κάτι άλλο, πάμε θα πέσει η Ευρώπη. Να μας εξηγήσει τι θα πει θα πέσει η Ευρώπη, θα φτωχεύσει ή θα εξαφανιστεί. Πώς το λες? Και αν κρίνουμε από το τι έφερε σαν παράδειγμα σε σχέση με τον Αλάρικο που είπε νωρίτερα, για εξαφάνιση μιλάει. Για λαϊλάτιση μιλάει. Δεν μιλάει για πτώχευση. Είναι για τη νέα τάξη πραγμάτων. Αλλάζουν όλα, φίλε μου. Αλλάζουν όλα. Μα η νέα τάξη πραγμάτων, Νικόλα μου, πολλοί κόσμοι σήμερα ακόμα δεν την έχει καταλάβει. Σου λέει εντάξει, πρόοδος είναι να δούμε μήπως αυτό, μια παγκοσμιοποίηση, καλό ακούγεται. Έτσι. Παγκόσμια. Εδώ μιλάμε τώρα, σου λέει θα πέσει η Ευρώπη. Θα πέσει η Ευρώπη, σου λέει. Τι καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν. Το θα πέσει είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ. Πώς θα πέσει. Μα δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για οικονομικό-κοινωνικό θέμα τώρα. Μιλάμε για πόλεμο. Πόλεμο. Παγκόσμιο. Παγκόσμιο πόλεμο, ευθέως. Αόρατο πόλεμο. Ήδη πεθαίνει, δεν το έχει καταλάβει. Πεθαίνει από υγειονομικά αυτή τη στιγμή, πεθαίνει από οικονομικά, φουντάρουν, ο κόσμος φεύγουν, ξαφανίζονται. Λοιπόν, ήδη ο πόλεμος είναι ενισχύ. Δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις. Και περνά να πιένει, πάει πίσω το καφεδάκι σου, έξω εγώ που θα πάμε σήμερα, αν έχει δουλειά. Και δουλειά να έχει πάλι δεν σου φτάνουν. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα ούτε αυτό. Και δουλειά να έχει και εισόδημα να έχει, πάλι δεν σου φτάνει. Δεν βγαίνει σε 10 χρόνια, 5 χρόνια, 3 χρόνια, δεν θα έχει. Λοιπόν, δεν μιλάμε για αυτά όμως τώρα. Μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο εξαφάνισης της Ευρώπης. Και ποια είναι η Ευρώπη, ο δυτικός κόσμος. Ποιος είναι ο δυτικός κόσμος, ο ελληνισμός που απέμεινε είναι. Το ελληνικό DNA είναι ο δυτικός κόσμος. Η λευκή φυλή που λέμε. Αυτό είναι. Και σου βγαίνει τώρα ο τσαρλατάνος και σου λέει να πούμε πώς θα πέσει η Ευρώπη σήμερα. Τι λες, μωρέ. 100 εισαγγελείς μαζί έπρεπε να τον αρπάξουν κατευθείαν. Και αυτόν και όλους τους υπόλοιπους. Κατευθείαν. Λυπάμαι, δεν έχω ούτε έναν δεν έχω αυτή τη στιγμή διαθέσιμο σαν Έλληνας πολίτης. Έτσι, κανένας δεν υπάρχει. Και αν υπήρχε κάποιος, δεν θα μπορούσε να κάνει βασικά εύκολα το έργο του, με εύκολο τρόπο τέλος πάντων. Έπρεπε να δράσει λίγο διαφορετικά για αυτός, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα και οι εισαγγελείς και όλοι αυτοί που είναι με τους Έλληνες και ελέγχονται από το καθεστώς, να αλλάξουν λίγο τρόπο πλεύσης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να στείλω εγώ. Μα δεν αφορά και τους ιδίους. Δεν αφορά και τους ιδίους, Νικόλα. Δεν αφορά τα παιδιά τους. Πού οδεύουν αν πέσει η Ευρώπη αύριο που λέει ο τσαρλατάνος εδώ? Πού θεωρούν οδεύουνε? Ότι ανήκουν στην ελίτ. Πού θα πάνε στη Γαλλία? Στη Γαλλία θα πίνουν σαμπάνιες. Μα και στη Γαλλία το ίδιο θα γίνει. Η Ευρώπη είναι. Πού θα πάνε? Στον Καναδά χειρότερα. Στην Αυστραλία χειρότερα. Στην Αφρική, ποια Αφρική? Η Αφρική σήμερα δεν ζει. Πού θα πάνε? Πού θα πίνουν τις σαμπάνιες τους? Με τον τσαρλατάνο παρέα. Κάτι έχουν κατά νου. Σοβαρά. Έτσι νομίζει αυτός τουλάχιστον. Θεωρεί ότι εμείς ανήκουμε στην ελίτ. Έτσι. Μπορούν αυτοί και έχουν χρήματα. Μπορούν και κυκλοφορούν. Λοιπόν. Έτσι. Εμείς οι άλλοι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, οι κανονικοί, νορμάλοι άνθρωποι, ακούσαμε και από δημοσιογράφους να λέει ότι εμείς δεν μπορούμε καν να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο γιατί δεν μπορούμε πια να είμαστε σε αυτή τη φάση. Εμείς είμαστε πλέον κάτι, πώς να σου πω, ευτελές, είμαστε αναλώσιμοι. Είμαστε έτσι κι αλλιώς για αυτούς αναλώσιμοι. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε η δύναμη και έχουμε αρχίσει και το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ξεβρακώνονται και αυτό νομίζω, Νίκο, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι και Δήμο, νομίζω ότι είναι καλό ότι αυτή η έπαρση... Πολύ καλό είναι, πολύ καλό, αλλά όσο καθόμαστε και το αφήνουμε και συνεχίζεται και δεν γίνεται τίποτα, δεν είναι καλό. Εννοείται. Είναι καλό που εμφανίζεται, αλλά είναι πολύ κακό που δεν έχει αποτέλεσμα το τι εμφανίζεται. Είναι πολύ καιρός που εμφανίζεται. Εντάξει, αυτό τώρα είναι και λίγο ακραίο, αλλά είναι πολύ καιρός που εμφανίζεται. Και ακόμα βλέπεις είμαστε εδώ. Και ακόμα φοβόμαστε. Και ακόμα λέμε ναι, μήπως, να δούμε μήπως και μακάρι αυτό. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι καλό. Αυτό είναι κακό. Έτσι. Η ανελγησία αυτή και έτσι. Η απάθεια. Okay. Είναι πολύ κακό. Η άγνοια, εγώ θα το πω η άγνοια, ρε παιδί μου, ότι ναι, μεν βλέπεις ότι πας προς την καταστροφή, δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να αλλάξει κάτι. Μάλιστα, κάνεις και το κακό και λες και στον άλλον που μπορεί να δίνει έναν αγώνα, του λες, έλα μωρέ, εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο.
τι θα κάνεις ρε άστο μου, ρε. Κοίτα την οικογένειά σου. Ποια οικογένεια, εδώ μιλάμε, τα χάνουμε όλα. Έτσι, δε, όχι μόνο, παγκόσμια. Και εδώ τα ίδια στην Αμερική. Τα χάνουμε όλα. Μπροστά μας είναι όλα. Δηλαδή πριν 10 χρόνια αν έλεγε συνωμοσία, θα έλεγα εντάξει ρε παιδί μου, έχεις δίκιο. Αλλά τώρα έχουν βγει τόσα πολλά πλέον, που δεν υπάρχει συνωμοσία. Υπάρχει το ορθό και το υπαρκτό, το βλέπεις. Κοιτάζεις πάνω, βλέπεις τι σου κάνουνε. Κοιτάζεις μια κοινωνία, προχτές ήμουνα κάπου, Νίκο, και περπάταγα και βλέπω, μάλλον δεν περπάταγα, ήμουνα με το αμάξι, σταματάω, βλέπω έναν άνθρωπο ισοπεδωμένο κάτω. Είχε πάρει, όπως βγάλαμε στην άλλη εκπομπή, είχε πάρει ναρκωτικά. Γυρνάω μετά από 15 λεπτά στο ίδιο σημείο και δεν υπήρχε κανείς εκεί να τον βοηθήσει. Σταμάτησα, πήρα τηλέφωνο την αστυνομία για να έρθει ένα ασθενοφόρο να δούμε τι μπορεί να γίνει με τον άνθρωπο. Ήταν σε κόμμα, έτσι. Σε κόμμα. Αλλά ο κόσμος απλά έβλεπε. Δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για να τον βοηθήσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είμαστε σε μια κοινωνία καταστρέφεται. Και αυτό θέλουν. Θέλουν ένα χάος. Χάος θέλουν. Και τι μας λένε, να κοιτάμε τη δουλειά μας. Ναι, τη δουλειά μας. Τα δουλειά. Έχουν ανέβει όλα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βίντεο... το συγκεκριμένο βίντεο, λοιπόν, μια και... Βλέπω το μήνυμα και εγώ, το σχόλιο. Δεν ξέρω αν το είδες. Λέει ο Νικόλας εδώ ότι μπορείτε, λέει, να ξαναπαίξετε το βίντεο γιατί κάποιοι δεν το άκουσαν τι είπε. Είναι ποιο βίντεο, το τελευταίο προφανώς. Λοιπόν, ας το ακούσουμε το τελευταίο, μια και το ζητάει και ο φίλος ο Νικόλας. Να δούμε λίγο αυτό το στιγμιότυπο, τι είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Η Αθήνα και σώθηκε. Γιατί ένας στην Αθήνα, ο Φρούρος ο Δέξυπος, μοίρασε σπαθιά στον πληθυσμό. Τους είπε είναι ντροπή να αφήσουμε να καταστρέψουν την πόλη μας. Ανέβηκαν στα τείχη οι κάτοικοι, που ήταν στρατιώτες, τρέμοντας με τα σπαθιά στα χέρια, τους είδα λάσπες για να πολεμήσουμε εδώ και θα ξαναδούμε. Πάμε αλλού, ήμουν αφύλακτα. Ο Ελληνισμός είχε χάσει. Πλέον κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας κάθε δύναμη αντίστασης. Γιατί? Ποιος ο κυριότερος λόγος? Καλοπέρασε, παιδιά. Τι κάνετε χρόνο? Πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη σήμερα, η Δύση? Αυτό ήταν, φίλε Νίκολα, το σημείο του εγκυμάχου. Η ιστορία κάνει κύκλους, πάμε. Για να περνάγανε καλά. Λοιπόν, εδώ... Η ιστορία κάνει κύκλους, Νίκο. Η ιστορία κάνει κύκλους. Ναι. Κατάλαβες. Αφού ελέγχεται πάντα από τα ίδια, γέννη, βέβαια κάνει κύκλους. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω το συγκεκριμένο βίντεο, θα το βρείτε στο YouTube ολόκληρο να το ακούσετε όλοι σας, και οι νεοδημοκράτες και οι κουκουέδες και οι χριστιανοί και οι μη χριστιανοί και οποιοδήποτε. Αν βάλετε Γεωργιάδης μαθήματα ιστορίας Βυζάντιο, και εφόσον δεν κατέβει απόψε, διότι αν αυτό το βίντεο το δικό μας κυκλοφορήσει πολύ, θα το κατεβάσουμε. Θα το κατεβάσουμε σίγουρα, ναι. Βέβαια εμείς το έχουμε, Νίκο, έτσι. Εννοείται πως το έχουμε. Το θέμα είναι ότι θα το βρείτε, μαθήματα ιστορίας Βυζάντιο Άδωνης Γεωργιάδης, ακούστε το ολόκληρο και αξίζει πραγματικά. Και βεβαίως απευθύνομαι και στους ανθρώπους που είναι Έλληνες κλασικοί σήμερα, όπως είναι στην Ελλάδα, με τον χριστιανισμό, με την Εκκλησία κτλ. Ο άνθρωπος αυτός περιγράφει ο ίδιος τι έχει συμβεί στον Ελληνισμό από τον χριστιανισμό, αλλά τελικά λέει αυτά που λέει. Σκεφτείτε, δεν αφορά, δεν είναι θεολογικό το πρόβλημα σε καμία περίπτωση, δεν είναι ούτε καν θρησκευτικό το πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Μας έχουν φορτώσει το θρησκευτικό για να μην βλέπει ο ένας τον άλλον. Να μην βλέπει ο ένας τον άλλον. Και να κατά καιρούς, άμα χρειαστεί, να βγαίνουν και τα σπαθιά, να σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας. Έτσι, οι μουσουλμάνοι με τους χριστιανούς και οι χριστιανοί με τους άλλους χριστιανούς, γιατί είναι και πολλοί χριστιανοί, δεν είναι ένας χριστιανός, έτσι. Λοιπόν, αν ο Θεός υπάρχει, είναι αυτός που είναι. Δεν είναι ούτε ο δικός σου, ούτε του αλλού, ούτε του παρόλου. Είναι αυτός που είναι. Έτσι. Δείτε το έτσι τουλάχιστον και τελειώνει με το θεολογικό κομμάτι. Δεν είναι το πρόβλημά μας το θεολογικό κομμάτι. Δεν έχει σημασία πώς λέγεται ο Θεός. Λοιπόν, μου είπες, Νικόλα, να συζητήσουμε λίγο το θέμα της ειδωλολατρείας. Επειδή αυτός ο κύριος εδώ μίλησε για την ειδωλολατρεία, έτσι. Κατά την περίοδο του Βυζαντίου, το θέμα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, έτσι το λέγανε αυτοί, δεν ήταν θρησκεία βέβαια η αρχαία ελληνική προσέγγιση, ήταν κοσμοθέαση και ήταν
το υπαρκτό, το αληθινό. Αν θέλεις κάτι, οι αρχαίοι λατρεύαν το υπαρκτό. Έτσι. Και άμα διαβάσει κάποιος και βάλει ειδωλολατρία στη Wikipedia σήμερα, θα δει ακριβώς αυτό. Καταρχήν, τι σημαίνει είδωλο. Κοιτάξτε, πάνω στο είδωλο. Η λέξη είδωλο προκύπτει τη λέξη είδος, δηλαδή αυτό που φαίνεται και σημαίνει και κάτι που μπορεί να γίνει αισθητό με τις αισθήσεις μας. Το είδωλο λοιπόν που σήμερα εμείς ξέρουμε ότι είναι αυτό που βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη ή ξέρω και τα λοιπά, που είναι κάτι άλλο, που είναι μια αναπαράσταση, που είναι ξέρω, δεν καμία σχέση. Το είδωλο είναι το υπαρκτό, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Και πραγματικά με αυτή την έννοια οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες. Με την έννοια ότι πραγματικά αγαπούσαν, λατρεύανε αυτό το οποίο βλέπανε και το αντιλαμβανόμαστε στις αισθήσεις τους. Τίποτα περισσότερο. Στη φύση, βασικά. Στη φύση. Στη φύση, το κάλλος, την αρμονία. Λοιπόν, με αυτή την έννοια μπορείς να πεις ότι ναι, είναι ειδωλολάτρες. Βέβαια, η λέξη ειδωλολάτρες έχει μια άλλη έννοια που τη βάλανε αυτοί αργότερα. Τι είναι ειδωλολάτρες? Είναι αυτός ο οποίος σε αυτό που βλέπει και αισθάνεται με το, στο είδωλο, σε αυτό δηλαδή που αισθάνεται με τις αισθήσεις του και το βλέπει και το ακούει και το γεύεται και το ακούει και αγγίζει, δίνει μια θεϊκή υπόσταση. Αυτό λέγεται ειδωλολατρία, όπως κατέληξε μετά. Και βεβαίως ναι, αυτό δεν το έκαναν οι Έλληνες όμως. Καταλαβαίνετε που είναι τώρα η πλάνη εδώ. Ποτέ οι Έλληνες δεν πήραν ένα κάτι που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις να του δώσουν, ξέρω εγώ, θεϊκή υπόσταση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μα και τα γάλματα που κάνανε δεν τους έδινε θεϊκή υπόσταση όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί. Αυτοί αργότερα. Ήταν τέχνη αυτό που θαυμάζανε και ήταν προς μίμηση. Δεν ήταν προς λατρεία με την έννοια αυτή που δόθηκε μετά από εκείνους τους ανθρώπους όπου ήθελαν να εξαφανίσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Βασικά γιατί ήταν εμπόδιο, γιατί έχει να κάνει με την απόδειξη και με το υπαρκτό. Το θέμα δεν είναι θρησκευτικό. Εδώ να πούμε, γιατί έτσι και αλλιώς δεν είναι θρησκευτικό, είναι όμως, έχει να κάνει με την εκκλησία, με την επίσημη αυτή επιχείρηση. Με τον χριστιανισμό όπως στήθηκε τότε, Νικόλα. Όπως στήθηκε τότε, όπως είναι τώρα και όπως είναι όλα τα μαγαζιά αυτά, όπου ευθύνονται και βλέπουμε ότι είναι μέσα στην πολιτική οι ίδιοι αυτοί που προσωπούν τα δόγματα, τα ενίοτε δόγματα. Τότε ήτουσαν το χριστιανικό, τώρα είναι το μουσουλμανικό. Δεν έχει σημασία ποιο είναι αυτό. Ούτε μπορούμε να θέλουμε μάλλον να κάνουμε αυτή την ανάλυση όσον αφορά τα θεία κτλ. Μιλάμε για την Εκκλησία, όπου η Εκκλησία ασκεί πολιτική σε κάθε περίπτωση και άρα λοιπόν ευθύνεται και κρύβεται πίσω από αυτό που υποστηρίζει όποιο και αν είναι αυτό, είτε λέγεται χριστιανισμός, είτε λέγεται βουδισμός, είτε... Να το πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, Νικόλα. Να το πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Τι έκαναν αυτοί με το χριστιανισμό, αυτοί, όταν λέω αυτοί, ποιοι, ασχέτως με το Θεό τώρα, εγώ δεν μιλάω για Θεό τώρα, δεν μπαίνω καθόλου στη διαδικασία να μιλήσω για Θεό. Υπάρχει, δεν υπάρχει, είναι αυτός που είναι, κάνει μια αντίρρηση, όλα καλά. Μα και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα, όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός κατά βάθος. Ακόμα και οι άθεοι. Ουσιαστικά δεν είναι άθεοι, είναι άθρησκοι. Δεν τους αρέσει ο τρόπος που τους δίνεται, που τους πλασάρεται το κομμάτι του Θεού. Αυτό είναι δεν τους αρέσει στους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και άθεοι. Εντάξει, okay, όλα υπάρχουν. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ποιο. Για να το πούμε συγκεκριμένα, τι κάνανε αυτοί οι μάγκες. Αυτοί οι μάγκες, επειδή είχαν από τότε ένα σχέδιο να επιβληθούν στην ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι αυτοί, έτσι, δεν μιλάω για Θεό καθόλου, είχαν το σχέδιο να επιβληθούν στην ανθρωπότητα, να την ελέγξουν την ανθρωπότητα, το κάναν μέσω ενός ιδεατού Θεού. Επαναλαμβάνω, ασχέτως με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, ποιος είναι. Δεν το συζητάω αυτό. Αυτοί λέω τι κάνανε. Πιαστήκαν λοιπόν από κάποιες ωραίες αφορμές, που μπορεί να βγει και Θεός με ανθρώπινη μορφή ή μπορεί να έγινε κάτι άλλο, έτσι. Δεν θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα τώρα. Δεν μπορούμε να μπούμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά μπορούμε να πούμε στην κουβέντα το τι κάναν αυτοί. Τι κάναν αυτοί λοιπόν. Παρουσιάσανε βάσει του δικαίου. Με το δίκαιο έγινε το κόλπο το μεγάλο. Είπανε το δίκαιο μας το δίνει ο Θεός. Ο οποίος είναι αυτός, είναι έτσι, είναι αλλιώς και είμαστε εμείς και το πιστεύουμε κτλ. Το φτιάξαν αυτό. Και μετά σου λέει ο Θεός μας δίνει το δίκαιο. Ποιο είναι το δίκαιο, η νόμη του δικαίου. Είναι αυτό, αυτό, αυτό. Και αν δεν το κάνεις, θα τιμωρηθείς, θα κάνεις αράνης. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι οποίοι μιλάνε για θεϊκό δίκαιο, οι άνθρωποι. Και ποιοι άνθρωποι, αυτοί οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι σφάζανε και οι οποίοι θέλανε να περάσουν σε μια κατάσταση ελέγχου την ανθρωπότητα. Και το καταφέρανε μέχρι σήμερα, έτσι. Λοιπόν, το κάνανε μέσω της θρησκείας, το κάνανε μέσω του Θεού. Του Θεού που αυτοί όπως τον πλασάρανε, ασχέτως με αν υπάρχει, δεν υπάρχει, το λέω και το ξαναλέω για να μην παρεξηγούμε.
Δεν μπαίνω στην κουβέντα αν υπάρχει, δεν υπάρχει, πώς είναι, τι κάνει, τι θέλει, τι δεν θέλει, τι είμαστε εμείς. Δεν το μπαίνω σε αυτό. Μπαίνω τι κάναν αυτοί. Βγάλαν τον Θεό απ' έξω από εμάς και τον πήγαν κάπου εκεί πάνω. Και λέει εκείνο ο Θεός και δίνει εντολές. Τις οποίες αν δεν υπακούσεις, αποκεφαλίζεσαι στην αρχή. Το κάνανε με αποκεφαλισμό στην αρχή. Μία-δύο γενιές, τρεις, φάγανε αποκεφαλισμό στο κεφάλι, φεύγανε. Σιγά-σιγά εξοικειωθήκαν οι υπόλοιποι. Ναι, αυτός ο Θεός μας, ο έτσι μας αλλιώς, μια καμπλά. Και συνεχίστηκε αυτή η ιστορία. Και το 1821 χρειάζεται να ξαναγίνει αυτό. Ελέω Θεού Βασιλιάς Σότωνας, πάλι τα ίδια να πούμε. Που βέβαια ήταν ριζωμένη η θρησκεία του χριστιανισμού με στον Ελληνισμό, έτσι κι αλλιώς τότε, έτσι. Αλλά τώρα, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ποιος ξέρει, ποιος Έλληνας πολίτης έχει καταλάβει, ποια είναι η θρησκεία, τι ρόλο βαράει, τι θέλει από εμάς, γιατί μπήκε, πώς μπήκε, τι είναι αυτό σε σχέση με το τι άλλο θα μπορούσε να είναι κτλ. Αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Άρα λοιπόν αυτοί μέσω του δικαίου το στήσαν τον κόλπο. Μέσω του δικαίου μας πείσαν δηλαδή, είτε με αποκεφαλισμό είτε μετά με πολύ ωραία λόγια και βιβλία κτλ. Μας πείσαν ότι όλο αυτό το δίκαιο πηγάζει από το Θεό και λέγεται θεϊκό δίκαιο. Οπότε εμείς είμαστε οι αντιπρόσωποι του Θεού, οι οποίοι φέρνουμε αυτή τη γνώση κάτω. Και έτσι λοιπόν μετά τραβήξαμε και φτάσαμε να ακούμε ποιους, τους μεσάζοντες. Έτσι. Κάποιοι έχουν προσωπικές εμπειρίες με τον Θεό, μπορεί να σου πει άλλο, εγώ τον ένιωσα τον Θεό, μου μίλησε ο Θεός. Αυτά είναι εντάξει, είναι αναπόδεικτα όμως. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το αποδείξω ότι ναι. Βεβαίως και υπάρχουν και αποδείξεις, πάντα υπάρχουν, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε ότι η επαφή μας με τον Θεό είναι μέσω των αντιπροσώπων του, οι οποίοι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το φέραν κάτω και έχουν τα σκύπτρα της εξουσίας. Αυτό είναι η Εκκλησία σήμερα. Γι' αυτό κάνουμε διαχωρισμό και λέμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι η πολιτική που ασκεί η Εκκλησία και δεν έχει να κάνει με τίποτα με την πραγματική υπόσταση που θα έπρεπε να βγάζει από μέσα το δόγμα, τη θρησκεία, ας πούμε, κτλ. Τέλος πάντων, έχουμε μια γραμμούλα στον αέρα. Ναι, μα ακούτε. Μισό λεπτάκι. Να βάλουμε ήχο. Καλησπέρα, το όνομά σας. Ναι, καλησπέρα. Γνωστή παρέα εδώ. Από 7 προσθέθηκαν άλλα 2 άτομα. Καθόμαστε, εξημερώνουμε για την εκπομπή σας. Περιμένουμε πώς και πώς. Σήμερα το θέμα πραγματικά είναι εξαιρετικό, που θα χρειαζόταν πολλές εκπομπές για να αναλυθεί απλώς ένα μέρος του, όχι όλο, αφού βάλατε και την θρησκεία ή το δόγμα μέσα. Να το πάμε λίγο εδώ από την αρχή, όπως 2-3 άτομα μου λένε ότι αυτός είναι ένας ψεύτης, έτσι λαϊκά εκφράζονται οι άνθρωποι, αυτός είναι ένας ψεύτης εννοώνταν στον Γεωργιάδη, ότι σήμερα μόλις, όχι εχθές μάλλον, τον έχω ακούσει να λέει ότι και παλαιότερα αλλά και τώρα ότι η ανάπτυξη στη χώρα είναι η μεγαλύτερη από όλες τις χρονιές που υπήρχε ανάπτυξη, πάει στο 60% και έχω μπροστά μου την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει μεταβίαση είναι το 1% η ανάπτυξη, άρα είναι ένας ψεύτης. Λέτε και εμείς δεν έχουμε διαδίκτυο, δεν έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορούμε να τα διασταυρώσουμε. Εδώ ειδικά στο ταινιάκι αυτό που δεν το έχω δει, το βιντεάκι αυτό, υπάρχει μια επίκληση στην αυθεντία η λεγόμενη και επειδή γνωρίζει αρχαία ελληνικά και πουλάει τόνους βιβλία, πούλησε τόνων βιβλία, στην αρχή πριν το γνωρίζω το σεβόμουν. Όταν γνωρίζει κάποιος την γλώσσα μας, την πατρώα γλώσσα μας, θεωρώ ότι έχει ανοίξει το κεφάλι του και σκέφτεται διαφορετικά, άρα και οι πράξεις του είναι διαφορετικές. Αλλά βλέπουμε ότι οι πράξεις του είναι ιδέες, θα έλεγα. Οπότε και εδώ παπαγαλίζει, προσπαθεί, όποιος κάνει και τόσες χειρονομίες προσπαθεί να πείσει, είναι και η γλώσσα του σώματος. Βασικά όταν το πιάνει αυτό το τελείριο δεν καταλαβαίνεις βασικά τι λέει, λέτε και έχει μια πατάτα στο στόμα του ή ένα αυγό, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Μου θυμίζει την άλλη την ανεκδίγητη, την καθηγήτρια που προσπαθούσε να πείσει τους φοιτητές της ότι η ηθαγένεια και η υπηκότητα είναι ένα και το αυτό, θυμόσαστε πως χοροπήδαγε για να πείσει τους φοιτητές της, αλλά με την παιδεία που έχουμε βλέπουμε ότι και οι φοιτητές δεν έχουν μυαλό, είναι ένα σανός εκεί πέρα μέσα, να τις πούν τι λες μωρέ, τι λες μωρέ, εμένα που ρέει το αίμα το ελληνικό που είναι αυτόχθον, με γέννησε αυτή η γη,
υποβαθμίσω και να υποβιβάσουν τις τουλούτσι που του γίνεται αυτό το πράγμα, να δίνουν ηθαγένεια. Αλλά αυτό τι δηλώνει από την άλλη, ότι όλοι θέλουν να καπηλευτούν, θέλουν να πάρουν ιστορία και πολιτισμό μόνο από εδώ. Δεν θα πάνε στο, όπως είπα, το Τζιμπουκτού ή το Τζιμπάμπουε, χωρίς να υποβαθμίζω, έτσι. Γιατί γνωρίζουν όλοι οι φωτισμένοι άνθρωποι ότι η κοιτίδα του πολιτισμού είναι η χώρα, αυτή η ιερή μας χώρα. Οπότε προσπαθούν να κλέψουν δόξα, πολιτισμό και ιστορία και εδάφη μόνο από αυτή τη χώρα που ήταν Ελλάς όλος ο κόσμος. Οπότε μιλάμε για ένα κλέφτη και ένα ψεύτη, αυτόν εδώ, και δεν πάμε παραπέρα. Και πολύ διαφωτιστικό το βιντεάκι μας λέει για την καλοπέραση, ότι η καλοπέραση είναι, για ποια καλοπέραση όμως μιλάει? Τότε το 18, πάλι που ήμασταν στα μνημόνια, και ότι η αποκαλοπέραση θα καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, όπως είχε πει και ο Κικέρον τους Ρωμαίους που λυζόντουσαν στα λουτρά και τρώγανε στα φύλλα, ότι η Ελλάδα αυτή είναι που θα σας εξουσιάσει, γιατί σας έδωσε τον πολιτισμό, αλλά εσείς το χρησιμοποιείτε με λάθος τρόπο, με τα λουτρά, με τα σπα, τα τότε σπα και τα λοιπά, και όπως και έτσι έγινε. Όλα τους τα μνημεία είναι ελληνιστικά. Οπότε για ποια καλοπέραση μιλάει αυτός τώρα, που δεν μπορώ και να τον βλέπω, δηλαδή πραγματικά ανακατώνομαι όταν τον βλέπω αυτόν. Ο κύριος Σαλονίτης έχει πει για έναν εισαγγελέα, κύριε Σαλονίτη, δεν το περίμενα από εσάς. Αυτός ο εισαγγελέας δεν είχε παρέμβει όταν ο Τσίπρας πουλάγε τη Μακεδονία. Ο εισαγγελέας όμως πλήττεται από το να πέσει η Ευρώπη. Έτσι. Δεν έχει παρέμβει τότε ένα εισαγγελέα. Το γνωρίζουμε ότι ο προϊστάμενος και το αφεντικό του είναι η κυβέρνηση. Είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν το είδε. Έχω το βίντεο, τώρα το είδε όμως. Τώρα μπορεί να το δει. Τώρα μπορεί να το δει, λέει. Δεν ακούγεται καλά. Λοιπόν, έχει μεταλλαχθεί κάτι ακόμα, έχει μεταλλαχθεί ο ελληνισμός, με συγχωρείτε, αλλά και οι 9 τον έχουν μουντζώσει εδώ πέρα. Ο ελληνισμός, δεν σας ακούω γιατί έχω κλειστεί την ένταση, θα ανοίξω σε λίγο. Η ελληνικότητα, όχι ελληνισμός, δεν υπάρχει ισμός εδώ. Η ελληνικότητα δεν μεταλλάσσεται ποτέ, ούτε το DNA του, ούτε ο ίδιος ο Έλλην, αυτό να το ξέρει ο κύριος αυτός, με το κοιπά και τις ποδίσες, ότι η ελληνικότητα, την οποία έχουν υπέρ εκμεταλλευτεί, δεν θα μεταλλαχθεί ποτέ, και ποτέ δεν φοβάται ο Έλλην να τρέμει το χέρι του με το σπαθάκι που λέει και με τον αλάριχο που έχει εκφυλάσει. Μπορεί να τον έχει και εγκονίζει πάνω από το κρεβάτι τον αλάριχο, με τον τρόπο που έχει μιλήσει. Και κάτι ακόμα, μόνο για το δόγμα εδώ πέρα να πω ότι έχω διαβάσει κατά κόρον ό,τι αφορά δόγμα και όλα αυτά, ότι αν δεν υπήρχε, καπηλεύονται τον θάνατο, αν δεν υπήρχε θάνατος, κάθε εδώ να υποφέρεις, να τρως να μην πω τι, κάθε στην ταπεινότητα, κάθε στα γόνατα να σέρνεσαι με ταπεινότητα, να μην έχει ίχνος αξιοπρέπειας ότι εξάρει ο ελληνικός πολιτισμός. Λοιπόν, για να στην άλλη ζωή, που κανένας δεν γύρισε από εκεί να μας πει πως είναι, να είσαι καλά. Και κατ' εξακολούθηση κάθε δόγμα λέει και άλλα. Ό,τι θέλει και φαντάζεται ο καθένας. Για τους μουσουλμάνους τα πιλάφια και οι 75 παθένες να εξυπηρετούν τον τιμάνα και αυτόν. Γι' αυτό ζώνονται και τα πυρομαχικά. Και οπότε ο Κορδάτος και ο Ραφαηλίδης λέει ότι από το ίδιο, και το γνωρίζουμε, από το, για να δούμε την, το λάθος που υπάρχει, αν υπήρχε αλήθεια, θα υπήρχε ένας μόνο Θεός που θα τον αποδεχόντουσαν όλοι από τα έργα που έχει κάνει. Ένας μόνο όμως. Λοιπόν, από τη στιγμή που μόνο από τον χριστιανισμό, έτσι όπως τον γνωρίζουμε, άσχετα όπως λέει ο κ. Σαλονής, αν υπήρξε ο Χριστός, και αυτά δεν τα συζητώ. Μιλάω για το διατάφτη για σήμερα. Από αυτό μόνο τον κορμό έχουν ξεπεταχθεί 156 παρακλάδια, που τα λένε αιρέσεις, κάθε ένα στα υπόλοιπα τα λέει αιρέσεις, που υπερασπίζονται τα δικά τους, ο δικός τους Θεός που είναι εκείνα που διαβάζουν. Και παρεπιπτόντως όλοι διαβάζουν αυτό το βιβλίο, την Παλαιά Διαθήκη, και εδώ πάλι ασπάζονται και οι Έλληνες, οι χριστιανοί υποτίθεται, τον απόϊχο αυτού που είναι η Καινή Διαθήκη. Ένα τελευταίο για τον κύριο αυτόν και για τον δίπλα κύριο, ότι η ελληνικότητα θα πάρει την εκδίκησή της.
Αυτοί θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, ανάλογα τι θέλουν. Ζέστη, πολύ ζέστη ή πολύ κρύο, θα διαλέξω. Και η ιστορία θα πάψει να επαναλαμβάνεται και θα είναι μία. Του Έλλην ανθρώπου που θα ξαναδώσει τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Αυτό θέλω να πω. Σας ευχαριστούμε όλοι εδώ για τα θέματα που βάζετε. Θα πρέπει, και βλέπω ότι έχουν μεγάλη απήχηση, θα πρέπει να προβληματίσουν κάθε ελληνικό μυαλό, κάθε ελληνική ψυχή για να πάρει τις σωστές αποφάσεις και να μην βρίσκονται πουθενά αυτοί. Αυτοί να ξεχαστούν και να πέσουν στην πλήθη. Γιατί είναι η γάγκρενα της ελληνικότητας και κατ' επέκταση της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ και πάρα πολύ εγώ και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ. Έχουμε πολλά, έχουμε πολλά μηνύματα, Νικόλα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Εντάξει, οι περισσότεροι μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο, τέλος πάντων, λένε διάφορα, δεν θα τα διαβάσουμε τώρα αυτά. Άσπροδος εχθρός της ελληνικότητας. Ξαναπαίξαμε το βίντεο βεβαίως. Ο Γιώργος λέει: όσο οι Έλληνες δεν ξυπνάνε και δεν αντιδρούν και ψηφίζουν αυτά τα 300 από λιφάδια, δεν υπάρχει επιστροφή. Βεβαίως, Γιώργο, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες. Ο Γιάννης, ο φίλος εδώ, ένα θρησκευόμενος άνθρωπος, πραγματικά με τη σωστή έννοια, εν πάση περιπτώσει, έχει καταλάβει πολλά πράγματα από τι σημαίνει Θεός και πώς το αντιλαμβάνεται ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει. Γράφει κάποια πράγματα ενδιαφέροντα. Πάλι θα έχουμε τα ίδια. Ο λαός μας δυστυχώς έχει μυαλό κομπόστα. Ο Χριστός δεν είναι μαγαζί. Μασόνοι κυριάρχησαν παντού. Έτσι, ως τον Χριστό τον ίδιο αυτοί τον σταυρώσανε και τον καθαρίσανε, φίλε μου Γιάννη, και το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι έκαναν τον κόσμο να φύγει από το Θεό με τις θρησκείες, το σχέδιο είναι αρχαίγον. Άρα οι θρησκείες, όπως συμφωνείς και εσύ λοιπόν, βλέπεις ότι λες ότι ναι, με τις θρησκείες διώξαν τον κόσμο από το Θεό. Ακριβώς αυτό κάνανε, Γιάννη. Και ο Θεός είναι μέσα μας, πολύ σωστό βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, το τηλέφωνο είναι ανοιχτό, όποιος άλλος θέλει να πάρει. Εγώ ήθελα να πω πολύ απλά, κλείνοντας αυτό με τον κύριο αυτόν σήμερα, ήθελα να πω πραγματικά με όλη την ειλικρίνεια ότι όταν πρωτοείδα αυτό το βίντεο, αισθάνθηκα τον φωνιά μου, τον εχθρό μου, που δεν ξέρω και γιατί πρέπει να υπάρχει φωνιάς, τον αισθάνθηκα εδώ στην πλάτη μου, παιδιά, εδώ, σαν να μου ψιθύρισε στα αυτή, τόσο κοντά μου τον αισθάνθηκα. Διότι αυτός ο άνθρωπος, κάθε μέρα που ξυπνάω, αυτός ο άνθρωπος υπογράφει για μένα, για την οικογένειά μου, για τους ανθρώπους που αγαπώ. Αυτός ο άνθρωπος ξυπνάει και υπογράφει νόμους εξοντοτικούς και νοκτονικούς για μένα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι στην κυβέρνηση και έχει ασυλία. Λοιπόν, είναι τραγικό, είναι τραγικό, και καλώ όλους τους Έλληνες πολίτες επιτέλους να σοβαρευτούν πραγματικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Νικόλα, για αυτό το θέμα από απόψε. Μου άρεσε έτσι όπως το είπες. Δεν είναι θέμα αυτό που λέει, έχει γίνει καραμέλα πλέον, ξυπνήστε, κοιτάξτε, δεν κοιμάται κανένας. Πρέπει να σοβαρευτούμε, παιδιά. Ο καθένας κοιτάει την δουλίτσα του γιατί έτσι του λέει η μαμά του. Εγώ αυτό θυμάμαι από μικρό παιδάκι, κοίτα τη δουλειά σου, μην ανακατεύεσαι, εσύ θα βγάλεις το φίδι από την τρύπα και πού θα πάμε τώρα κτλ. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Έρθει η ώρα να σοβαρευτούμε. Αυτό έχει να κάνει. Να δούμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα δούμε. Ο Δημοσθένης ακούει. Είναι μεγάλο κεφάλαιο, Γιάννης. Είναι, μπορούσαμε να κάνουμε σωρία εκπομπών και να δείχνουμε τα κατορθώματά του, τα γυρίσματά του, τις κολοτούμπες του και όλα αυτά τα οποία έχει βγάλει κατά καιρούς. Νομίζω ότι πήραμε μια πολύ δυνατή γεύση και με όλη αυτή την καταστροφολογία που μας εξέφρασε, μας δήλωσε σαφώς ότι θα καταστραφεί η Ευρώπη. Είναι κάτι δεδομένο γι' αυτό, ναι, το σχέδιο υπάρχει. Το έχουμε αντιληφθεί, Σπύρο Γεωργιάδη, γιατί το Άδωνις είναι το καλλιτεχνικό του, ξέρετε. Σπύρο το βαφτίσανε. Και έχει να κάνει με πάρα πολλές επιβραβεύσεις που υπάρχει και χτυπήματα στην πλάτη από άτομα που πραγματικά μπορεί να έχουν συμφέρον από αυτόν ή νομίζουν ότι έχουν συμφέρον. Εμείς οι περισσότεροι δεν έχουμε τη διάθεση ούτε να το δούμε αυτόν και πολλούς άλλους, όπου πολλούς από αυτούς μας γυρίζουν, αν μας αδικιάζουν, όπως είπε και η φίλη που πήρε πριν, τελείως και μόνο που τους βλέπουμε. Είναι ντροπή για λοιπόν, την χώρα μας. Επειδή είναι σίγουρο ότι μας ακούνε και κάποιοι φίλοι οι οποίοι ψάχνονται και λίγο περισσότερο, πριν κλείσουμε το θέμα, ας ακούσουμε και ένα ακόμα απόσπασμα όπου λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, το οποίο δεν θα το σχολιάσουμε, Νικόλα, δεν ξέρω, αν θες να σχολιάσεις, σχολίασε. Θα τα ακούσουμε λίγο να δεις ότι τελικά αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι σαν αυτόν τέλος πάντων, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Ακούστε τι λέει σε ένα άλλο στιγμιότυπο της ίδιας ομιλίας.
την έννοια του Ρωμαίου λοιπόν. Ο Ρωμαίος είναι ο πολιτισμένος άνθρωπος. Μάλιστα. Όμως, ο κληρονόμος αυτού του πράγματος, ο κληρονόμος λέει της αυτοκρατορίας, τι έχει στα χέρια του? Έχει στα χέρια του τις συμβολογραφικές πράξεις ιδιοκτησίας. Είδες που ξέρουν πραγματάκια τελικά. Είδες που ξέρουν πραγματάκια τελικά. Βέβαια δεν είναι έτσι όπως το λέει. Θα ήθελε πολύ να είναι όπως το λέει. Έτσι. Αλλά βλέπεις ότι εκεί είναι αυτό που τον πονάει. Τώρα ποιος κατάλαβε εκεί μέσα τι είπε αυτός? Ποιος κατάλαβε? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Ο κληρονόμος λοιπόν κρατάει συμβολογραφικά. Θα το ξανακούσουμε. Θα το ξανακούσουμε. Προς αυτού του πράγματος. Όμως, ο κληρονόμος αυτού του πράγματος, ο κληρονόμος λέει της αυτοκρατορίας, τι έχει στα χέρια του? Έχει στα χέρια του τις συμβολιογραφικές πράξεις ιδιοκτησίας. Συμβολιογραφικές πράξεις ιδιοκτησίας της αυτοκρατορίας. Τι λέτε ρε παιδιά, ποιος είσαι ρε φίλε, πού τα έμαθες αυτά τα πράγματα? Κανένας δεν μας έχει μιλήσει για αυτά. Τα λέει Νίκο όμως. Ναι, γιατί είναι σε έπαρση και σε αλαζονία τρελή. Και το μιλάει... θέμα είναι γιατί είναι πρόβλημα το έθνος, γιατί είναι πρόβλημα τα έθνη, τα κληρονομικά δικαιώματα και όλα αυτά. Και είναι ανοίγει πολύ μεγάλο θέμα αυτή, με την τελευταία του δήλωση. Τεράστιο. Μου αρέσει όμως. Έχουμε γιατί... κληρονομικά δικαιώματα. Εμείς. Μου αρέσει όμως γιατί είδες πως πονάνε, εκεί πονάνε ακριβώς. Εκεί πονάνε ακριβώς. Δεν έχουν τα συμβόλαια. Δεν έχουν τα συμβόλαια. Τα συμβόλαια να πούμε ότι τα έχω εγώ, εσύ και όλοι εμείς που είμαστε οι αντίπαλοι όλων αυτών της ελίτ και εμάς προσπαθούν να εξοντώσουν, έτσι. Οκ, να τα αφήσουμε, δεν ξέρω, να πάμε κάπου αλλού. Αν κάποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο σχολιάσεις. Να δώσουμε το τηλέφωνο τώρα για άλλη μια φορά, να πούμε και πάλι ότι είναι το 210-26-30-904. Αυτή η εκπομπή μπορεί να συνεχίσει όπως ξεκινάει, μπορεί να αλλάξει, να στρίψει με οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μπορείτε να βάλετε όποιο θέμα θέλετε προς συζήτηση και να σχολιάσετε οτιδήποτε εσείς έχετε κατά νου. Επίσης να πούμε ότι... Η θηλυκή παρτενέρ μας η Αγγελική σήμερα δεν είναι μαζί μας γιατί είναι λίγο άρρωστη η κοπέλα. Ναι. Θα την έχουμε μαζί μας Τετάρτη. Καλώς κόντρο πραγμάτων. Είμαι άρρωστη. Δεν ξέρω αν θέλετε να δούμε αυτό πριν πάμε στα επόμενα. Μια γρήγορη να το ρίξουμε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω αν επεξαγγείλησε πολύ. Όσον αφορά αυτή την περίεργη ανάρτηση του σεισμολόγου του Άρη Τσελεντή. Τσελέντης, ναι. Όπου έκανε κάποιες τοποθετήσεις. Ένας επιστήμονας, για να δούμε τι λέει. Για να το δούμε αυτό. Ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης έκανε στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook μία ανάρτηση με πολλά ερωτηματικά. Ειδικότερα σε αυτή αναφέρει. Επειδή έχω πολλές δεκάδες χιλιάδες ακολούθους από Ανατολικό Κορινθιακό, παραθέτω τα ακόλουθα ερωτήματα. Προσοχή, μην εκλειφθεί σαν προειδοποίηση για επερχόμενο σεισμό. Η ερώτηση γίνεται καθαρά για επιστημονικούς λόγους. Μήπως έχετε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό μεταβολή της στάθμης στα πηγάδια της περιοχής του χάρτη? Μεταβολή στη στάθμη της θάλασσας, μυρωδιά σαν θιάφη στα πηγάδια, υπόγειες βοές και κάτι σαν υπόγειες εκρήξεις. Επαναλαμβάνω, δεν ομιλώ για επερχόμενο σεισμό. Αντιληπτό και σαφές, αλλά τα παραπάνω σημεία σχετίζονται απόλυτα με σεισμούς. Συγκεκριμένα η στάθμη των πηγαδιών πέφτει όπως και η στάθμη της θάλασσας, ενώ οι βοές δεν έχει ξεκαθαριστεί τι σημαίνουν, ούτε και η μυρωδιά από θιάφη στα πηγάδια. Περιμένουμε κάτι? Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι στην εξαιρετικά σεισμογόνο περιοχή του Ανατολικού Κορινθιακού? Εντάξει, προφανώς αυτή η είδηση δεν έχει να κάνει με κάποια πρόγνωση ενός επερχόμενου σεισμού, αλλά έχει να κάνει με κάτι παραπάνω. Όταν μιλάει για βοές υπόγειες, όταν μιλάει για στάθμη νερού που πέφτει, όταν μιλάει για κάτι τέτοια... Και το οποίο βέβαια πολλοί από εμάς ενδεχομένως που κυκλοφορούμε και σερφάρουμε πολύ, βλέπουμε πολλά πράγματα τα οποία σχετίζονται με αυτά που λέει ο Τσελέντης. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια αναφορά δικιά του. Μπορεί να την θεωρήσει ο καθένας όπως μπορεί καλύτερα. Το κρατάμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια δήλωση. Δεν είναι φαινόμενα τα οποία προφανώς είναι της φύσης, αλλά νομίζω ότι είναι παραφύσινο όλο αυτό που συμβαίνει.
δεν μιλάει για φυσικά φαινόμενα έτσι όπως τα ρίχνει. Ωστόσο, όλες αυτές οι δηλώσεις μπορούν να... δεν ξέρω, φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό το θέμα. Πάντως είναι πραγματικά περίεργο ότι η στάθμη του νερού πέφτει. Αυτό είναι γεγονός, όχι πολύ, μην φανταστείτε τώρα, θα είχαμε ξηρασία. Λοιπόν, αντί να ανέβει όπως έπρεπε να έχει ανέβει, έτσι, να μην θυμίσω και το περιβόητο ντοκιμαντέρ του BBC πριν από 25 χρόνια, που έλεγε ότι σε 25 χρόνια θα έχει ανέβει το νερό 7 μέτρα. Δηλαδή, εμείς τώρα μην είμαστε εδώ, ας πούμε, να είμαστε σε καμία βάρκα, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι αστείο, είναι σοβαρό. Το λέγανε αλήθεια. Πριν από 25 χρόνια, το BBC έλεγε με επιστήμονες και με επιστημονική εκπομπή, την οποία αν θέλετε μπορούμε να τη βρούμε, να τη δούμε και να σε γυαλάσουμε. Έλεγε ότι σε 25 χρόνια κάποιοι επιστήμονες είναι πολύ απεσιόδοξοι ότι θα ανέβει το νερό 7 μέτρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, α μην ανέβει 7 μέτρα, α ανέβει 7 πόντους, δηλαδή 70 πόντους. Ξέρω εγώ λίγο έτσι να πει 70 πόντοι πνίγονται πόλεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά το νερό πέφτει. Και αυτό είναι όντως ένα παράξενο πράγμα το οποίο και οι σεισμολόγοι θα μπορούσαν να έχουν λόγο σε αυτό και μια άποψη. Έτσι. Βέβαια, ο Σερίτζ δεν δίνει καμία άποψη, απλώς το περιγράφει και αυτό σαν παράξενο. Έτσι, πέφτει το νερό, πώς πέφτει το νερό. Έτσι, σαν να ανοίγει μια τρύπα και να ρουφάει το νερό μέσα. Τι γίνεται. Τι γίνεται στον πλανήτη, παιδιά. Υπάρχουν πραγματικά περιοχές στον πλανήτη στις οποίες γίνονται πληθώρα σεισμικών δονήσεων της τάξης μέχρι 3 ρίχτερ, που δεν είναι αισθητές δηλαδή εύκολα, με 2,5 ρίχτερ. Δεν είναι αισθητές, είναι πάρα πολλές. Πάντα γινόταν μικροί σεισμοί, αλλά τόσο πολύ και τόσο τοπικά και τόσο μαζεμένοι χρονικά δεν γινότανε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το οποίο ο Τσελέντης προφανώς το έχει μελετήσει, το έχει δει και δεν θέλει να το πει και πολύ πολύ ανοιχτά, έτσι, για να μην τον πούνε, ξέρω εγώ, κάτι. Δεν ακούγεις, Νίκο? Έξα το μικρόφωνο, για να μην το πούνε ότι είναι συνωμοσιολόγος οτιδήποτε. Ωστόσο, αυτός την πλήτσα του την έκανε. Ό,τι είδε, το είπε. Λοιπόν, και όλο αυτό εμείς το κρατάμε και θα δούμε πώς μπορεί να το συνδέσουμε κάποια στιγμή στη συνέχεια. Αν συνδεθεί, και ελπίζω να μην συνδεθεί. Δηλαδή, τώρα το νέο εδώ δεν είναι αυτό που λέει ο Τσελέντης. Είναι ότι ένας Τσελέντης βγήκε και το έκανε θέμα. Αυτό είναι το νέο. Ότι αυτά ακούγονται από καιρό και από πολύ κόσμο κτλ. Απλώς ένας σεισμολόγος, ο οποίος είναι άνθρωπος της τηλεόρασης, άνθρωπος που βγαίνει, που μιλάει, που είναι γνωστός, έτσι. Πέθανε και ο Ζαχόπουλος, ο άλλος σεισμολόγος, ο γνωστός. Λοιπόν, ένας άνθρωπος λοιπόν βγαίνει και μιλάει για βοές υπόγειες και τι συμβαίνει. Βοές υπόγειες. Δηλαδή ακούγονται σαν βοητά, δηλαδή. Αυτή δεν είναι λέξη που χρησιμοποιεί ένας σεισμολόγος, έτσι, Νίκο? Okay, προς γνώση και το κρατάμε γι' αυτό, ένα δεδομένο και να περάσουμε, δεν ξέρω αν θέλεις να περάσουμε. Καταρχήν εγώ να πω εδώ πέρα ότι είδα ένα σχόλιο στο YouTube, το οποίο δεν το σχολίασα εκεί βέβαια. Θα το δω εδώ για να το μεταφέρω. Στην εκπομπή που κάναμε τις 9 Δεκάτου, την προηγούμενη εκπομπή, την Τετάρτη ήταν, από τον φίλο εδώ πέρα, τον Chris Anax, γράφει, όπου σε ένα κάποια στιγμή, να διαβάσω το σχόλιο του, φίλτατε, Νίκο, ανέφερες ότι την εκπομπή τη βλέπει κάποιος που μέσα στη δεκαετία η οικονομική του κατάσταση πήγε προς το χειρότερο. Δεν το πάει όπως έτσι, αλλά να διαβάσουμε το βίντεο. Κάνεις λάθος, διότι είμαι 33 ετών και όλη αυτή τη δεκαετία είχα την επιλογή και να έχω 2 και 3 εργασίες. Τώρα έχω φτάσει σε σημείο να έχω πάλι 3 δραστηριότητες ως ελεύθερος επαγγελματίας, αντίθετα με άλλους συμπολίτες που το μόνο τους μέλημα ήταν να μην πέσει το στάτους δουλεύοντας κάποια χειρονακτική εργασία, με αποτέλεσμα αλλογενής αυτή τη στιγμή να είναι υπεργολάβη. Άρα, εν μέρη, παραδώσαμε τα όπλα κατά κάποιο τρόπο. Από τη μεριά μου τώρα δεν είναι θέμα αγανάκτησης που σας παρακολουθώ, αλλά σας παρακολουθώ για αυτό που πρεσβεύει η εκπομπή με όλους τους ομιλητές. Αυτό που βλέπω σε εσάς είναι αξίες, αρχές, θέληση για ενοποίηση των ανθρώπων. Έχει φτάσει ο καιρός που απαξιώνεται εντελώς αυτό το ανθρωπολογικό καθεστώς. Απλά πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι να το διαχειριστούμε με εκτίμηση. Εδώ λοιπόν, όλα σωστά, να πω ότι η αναφορά που έγινε σε μένα εκείνη τη στιγμή έγινε λέγοντας ότι όλοι μας έχουμε βιώσει όλο αυτό που συμβαίνει την τελευταία δεκαετία με τα μνημόνια και ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, η πλειοψηφία των ανθρώπων, έχουν οικονομικά προβλήματα. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, έχουν μειωθεί τα πάντα.
Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις όπου συμβαδίζουν πάντα με το σύστημα, με το καθεστώς, με όλους αυτούς, με την ελίτ, να το πούμε. Και είναι δεδομένο αυτό. Σε αυτούς αναφέρθηκα που είπα, αν δεν έχετε πρόβλημα, μάλλον ανήκετε σε αυτούς. Και όταν λέω πρόβλημα, θεωρώ ότι ακόμα και το ίδιο το σχόλιο, φίλε Κρίς, που κάνεις, δείχνει αυτό που είπα. Δηλαδή, φαντάσου ότι για να μπορέσεις να τη βγάλεις εσύ σήμερα, μπορεί να εργάζεσαι, να δουλεύεις μάλλον, αλλά ουσιαστικά κάνεις τρεις δουλειές και τέσσερις για να ζήσεις. Ένας άνθρωπος λοιπόν δεν θεωρώ ότι πρέπει να χρειάζεται να δουλεύει τρεις-τέσσερις δουλειές για να μπορέσει να αντέξει. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Άρα, ακόμα και αυτοί οι έχοντες εργασία αντιλαμβάνονται αυτό που λέμε, ότι έχουμε ματώσει γενικώς. Δηλαδή, όλα έχουν πάει στραβά για μας από το μνημόνιο και εντεύθεν. Σκατά, να μην πω τη λέξη, και χειροτερεύει συνεχώς με τις κρίσεις όπου λαμβάνουν και χώρα και στα άλλα κράτη, στις άλλες, έτσι. Γιατί αυτό έχει να κάνει δηλαδή μετέπειτα με την πανδημία και με την ενεργειακή κρίση. Εμείς χάσαμε τον ύπνο μας, χάσαμε τις συντάξεις μας, χάσαμε τα πάντα μας, αλλοιώθηκαν όλα τα στάτους που είχαμε δεδομένα. Κάποιοι έπαιξαν τις ζωές μας, χάσαμε τις συντάξεις, μεγάλοι άνθρωποι. Σήμερα, ακόμα και αυτοί που δικαιούνται τις συντάξεις, άλλο μεγάλο θέμα. Βγαίνει ο άλλος σε σύνταξη και πρέπει να περιμένει 2-3 χρόνια να πούμε και να ζήσει πώς αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, και σίγουρα υπάρχει τεράστια ανεργία. Τεράστια ανεργία, άνθρωποι πεινάνε. Βλέπουμε άθλιες καταστάσεις να βιώνουμε σήμερα εμείς οι Έλληνες πολίτες. Για να μιλήσω για εμάς, όχι επειδή δεν συμβαίνουν αλλού. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς είμαστε σε πολύ χειρότερη θέση, γιατί έχουμε παραδώσει. Όχι εμείς. Αυτοί έχουν παραδώσει την εθνική μας κυριαρχία ουσιαστικά και από τότε κάνουν κουμάντο οι δανειστές. Οι φερόμενοι δανειστές. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, ακόμη και να δουλεύει κανείς, και το έχω βιώσει και εγώ αυτό, και εγώ έχω κάνει και 2 και 3 δουλειές, και έπαιρνα πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνα πριν από 20 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει. Βέβαια, μπορεί να θέλει να δείξει εδώ κάποιος ότι αν θέλεις να δουλέψεις, δουλεύεις. Στην κυριολεξία δουλεύεις, παίρνοντας πενιχρά έσοδα, έτσι, για να μπορέσεις να τη βγάλεις. Βλέπουμε ότι όλοι έχουν πρόβλημα τώρα να πληρώσουν το ρεύμα τους, έχουν πρόβλημα να ζεσταθούν, έχουν πρόβλημα να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους. Όλοι έχουμε πρόβλημα, βλέπουμε τι γίνεται με τα τρόφιμα, με τη σύνθεση και όλα αυτά που έχουν ξεφύγει τελείως. Μιλάω λοιπόν για όλους εμάς που ακόμη και αν έχουμε δουλειά, ακόμη και αν έχουμε επιχειρήσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα, δηλαδή να είμαστε καλά. Έτσι, δεν εννοώ λοιπόν ότι όποιος ας πούμε μπορεί και τη βγάζει, γιατί τη βγάζει νομίζω ο περισσότερος κόσμος που μπορεί να ανταπεξέλθει, έχει ακμή, ακμάζει. Τίποτα δεν πάει καλά. Εγώ θεωρώ η κουβέντα που ήταν για αυτούς που πάνε τα πράγματα πολύ καλά, για αυτούς όχι ότι δουλεύουν. Και κάποιος μου είπε, γιατί με έκανα την κουβέντα κι άλλο. Και λέω, πέστε μου ένα επάγγελμα, μια δουλειά, ρε παιδί μου, πάει καλύτερα από τότε. Δηλαδή, που πάει καλύτερα. Το ότι να δουλεύεις δεν σημαίνει κάτι. Κοίταξε, είναι μια-δύο δουλειές που πάνε καλύτερα και λόγω του. Μα πρόσεχε κάτι. Όταν είμαι δημοσιογράφος, δεν μιλάω για τον επαγγελάτο. Δηλαδή, για πέντε ονόματα που τσακώσαν από 1 εκατομμύριο κτλ. Για να βγουν να κάνουν το έργο. Πέστε μου, τι κάνουν, ας πούμε, οι τεχνικοί από πίσω, από τις κάμερες. Όλοι αυτοί που δεν φαίνονται. Και να μου πούνε αν κάποιοι πράγματι αυξήθηκαν τα έσοδά τους μέσα στη δημοσιογραφία. Μην πιάνουμε τις εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα και στηρίζουν έτσι τους μεγαλοδημοσιογράφους. Ας δούμε τους τεχνικούς, ας δούμε τους υπόλοιπους που δεν είναι τόσο γνωστοί. Έχουν μειωθεί λοιπόν τα πάντα. Ας δούμε ποιος τομέας μπορεί να πάει καλά. Να πούμε για αυτούς που φτιάχνανε μάσκες, να πούμε για κάποια επαγγέλματα τα οποία κερδοσκόπησαν στην κυριολεξία. Εκμεταλλευόμενοι τις καταστάσεις που δημιουργούν αυτοί που τους ευνοούν. Και ο νοών νοήτο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, σε αυτούς απευθυνόμουν, όπου βγάζουν χρήματα. Έτσι, γιατί η κρίση δημιουργεί κρίσους και η κρίση με όμικρον γιώτα δημιουργούν τις κρίσεις. Και κυρίως, Νικόλα, πλήττονται. Πολύ καλό. Και κυρίως, Νικόλα, πλήττονται οι πρωτογενείς. Έτσι, οι πρωτογενείς. Πρωτογενείς τομείς, ας πούμε τώρα τα ακτινίδια, ας πούμε, από τον παραγωγό που πουλούνται 17 λεπτά το κιλό, 17 λεπτά το κιλό, ούτε να πληρώσει, ούτε το νερό δεν φτάνει να πληρώσει που χρειάστηκε, ενώ την ίδια στιγμή και πουλιέται το ελληνικό προϊόν, φτάνει να πουλιέται 4 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, το ελληνικό ακτινίδιο, ενώ πουλιέται από τον παραγωγό 17 λεπτά, φτάνει να πουλιέται 4 ευρώ. Την ίδια στιγμή που το ξένο το ακτινίδιο που έρχεται από άλλες χώρες, που έχει χιλιόμετρα να έρθει, να συντηρηθεί, να κάνει ένα 1.200, πουλιέται 2,5 ευρώ. Δηλαδή, πρέπει επιτέλους λίγο να βάλουμε τη λογική μας μπροστά και να σκεφτούμε ότι μας δουλεύουν πολύ καλά
και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε δηλαδή τώρα το ψέμα και τη γελιότητα να μας σκοτώσει. Έτσι. Αν το κάνουμε, μιλιά μας και χαρά μας, εντάξει, εγώ θα το δεχτώ πραγματικά. Αν είμαστε τόσο ηλίθιος λαός στο σύνολό του, θα πω τη λέξη λαός για να συνοηθούμε. Ας πάμε όλοι μαζί, δεν πειράζει. Ας πάμε όλοι μαζί. Είμαστε όμως τόσο ηλίθιος λαός πραγματικά τελικά, ρε παιδί μου. Ή μας κάνανε λίθιος. Αν μας κάνανε λίθιος, θα κοιτάξουμε πώς θα γίνει να βγούμε από αυτό το τρυπάκι και να βάλουμε τη λογική μας να δουλέψει. Λοιπόν, γράφει ο φίλος ο Γιώργος για το προηγούμενο θέμα με τον Τσελέντη, ότι συμβαίνει, λέει, εδώ και πάνω από ένα χρόνο στη Θήβα αυτό. Χορεύει και βουίζει η Θήβα. Βεβαίως, Νίκο, ναι, είναι μία από τις περιοχές στις οποίες συμβαίνει αυτό το φαινόμενο που περιγράφει ο Τσελέντης, και είναι και πάρα πολλές άλλες περιοχές σε όλο τον πλανήτη που συμβαίνει αυτό. Και ναι. Και γράφει και ο Τόλης ότι το νερό της θάλασσας καθαρίζει τους στάβλους του Αυγία, το Αυγία στις στοές κάτω από τη γη. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο, Νίκο, τι άλλο να δούμε. Να δούμε κάτι άλλο, λοιπόν, να φύγουμε και από αυτό το θεματάκι. Να πάμε, αν θέλετε, στο θέμα με την Ιταλία που έκλεισε, λέει, τα λιμάνια στους παράνομους μετανάστες. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Για να το δούμε, για να το δούμε λίγο. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταϊάνι απέρριψε τις διαμαρτυρίες της γαλλικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την απόφαση της Ρώμης όχι απλώς να απαγορεύσει την είσοδο 234 παράνομων μεταναστών που μετέφερε το πλοίο Ocean Viking, αλλά να τους στείλει και στη Γαλλία. Είναι σαφές ότι η απόφαση της νέας Ιταλικής κυβέρνησης να κλείσει τα Ιταλικά λιμάνια γίνεται πράξη. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Θέσαμε ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο αφορά την αυξανόμενη μετανάστευση. Στην Ιταλία έφτασαν 90.000 μόνο φέτος. Υπάρχει μια αναλυτική έκθεση της Frontex, η οποία αναφέρεται σε συμφωνίες ΜΚΟ με πλοία που σαλπάρουν από την Αφρική. Τη Δευτέρα πρόκειται να θέσουμε το θέμα στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, διότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή λύση. Μια λύση η οποία να εφαρμοστεί στην Αφρική, αποτρέποντας την αναχώρηση των πλεούμενων, κατασχοντάς τα και καταστρέφοντας τις μηχανές τους», πρόσθεσε. Τώρα εδώ ακούμε και ξανακούμε για τις ΜΚΟ και για τις συμφωνίες και για αυτά και την βάζουν παράνομα κτλ. Ένα εισαγγελέα, παιδιά, δεν έχει βρεθεί να κάνει μια κίνηση. Δύο-τρεις εισαγγελείς να βρεθούν να κάνουν μια κίνηση. Αλλά τελικά είδε στο Μαρακές τι εξυπηρετεί. Αφού σου λέει νόμιμο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Βέβαια τώρα εδώ πέρα κλείνουμε. Ξέρεις, είναι και λίγο περίεργο το θέμα. Έρχεται και κουμπώνει με όλο αυτό που λέγαμε και πριν, βέβαια, με πώς μπορεί να αλλάξει και να πέσει η Ευρώπη. Πώς μπορεί να αλλάξει η Ευρώπη. Μήπως ένας τρόπος είναι και αυτός. Ένας επικισμός. Ένας επικισμός που αλλάζει τελείως την εικόνα. Σε συνδυασμό με την οικονομική εξαθλίωση, τη ραγδαία που έρχεται. Σε συνδυασμό. Ο καθένας δεν σκέφτεται. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι, με συστήματα τα οποία μπορούν και βάζουν μπροστά χρονοδιαγράμματα δεκαετίας, 50 ετίας και αιώνα, θα μπορούσαμε να πούμε. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν την σημερινή μέρα. Δηλαδή, ο καθένας σκέφτεται πώς θα φέρει φαγητό στο σπίτι του να φάνε τα παιδιά του αύριο. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι κάποιος να θέλει να ασχοληθεί και να μπορεί να έχει τη διάθεση να ασχοληθεί με όλα αυτά που πρέπει να ασχοληθεί και οφείλει να ασχοληθεί για να βγει από αυτή τη δυσμενή θέση. Όταν του έχουν φτάσει το επίπεδο ηθικής ήθους, έχει πέσει τόσο πολύ ο συναισθηματικός του τόνος, το μόνο που θέλει, κλείνει την τηλεόραση, ουσιαστικά δεν θέλει να ακούει τίποτα, και αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε, ίσως να φαινόμαστε ότι είμαστε, ξέρεις, όχι τόσο ενεργή, να το πω λίγο πιο κομψά. Από την άλλη, αυτά συμβαίνουν γύρω μας. Σίγουρα, εμείς έχουμε ανοιχτά σύνορα, όλα αυτά ξεκινάνε από το Μαρακές. Τώρα μια τα ανοίγουν, μια τα κλείνουν. Αυτό δεν έχει σταματήσει ο επικισμός στη χώρα μας. Έχουμε πόσα εκατομμύρια ανεπίσημα, είναι πάρα πολύ περισσότερα από αυτά που λέγονται ότι είναι. Το θέμα δεν έχει να κάνει σε καμία των περιπτώσεων με καμία φυλή ανθρώπων, με κανένα. Δηλαδή, δεν έχουμε να κάνουμε. Εγώ προσωπικά, το θέμα το δικό μου έχει να κάνει με το καινούριο πρόβλημα, με το καινούριο όχημα, το οποίο ακούει στο Ισλάμ. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που βλέπουμε έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει λαμβάνει χώρα σε όλο τον κόσμο. Το έχουν πει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από 40-50 χρόνια, μας είπαν ότι δεν θα χρειαστεί να ρίξουμε ούτε μία σφαίρα. Γεννάμε πολύ περισσότερα παιδιά από εσάς και θα έρθουμε και θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Και το έχουμε δει να δουλεύει με άλλο τρόπο στην Αμερική, όπου ξεδώσαμε όλους τους Αμερικάνους, τους γνήσιους ηθαγενείς, και τώρα οι Αμερικάνοι είναι όλοι αυτοί οι έπικοι, όπου τέλος πάντων
έχουν καπηλευτεί μια ήπειρο και την έχουν κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το όχημα που λέγεται Ισλάμ. Με όλους αυτούς τους λάθρομετανάστες που μία μπαίνουν, μία βγαίνουν και όπου αρχίσαν από το Μαρακές να μπαίνουν σε συμφωνία όλα τα κράτη, να αλλάξουν τις νομοθεσίες τους. Μην ξεχνάμε εκείνο το κατάπτυστο περί ανιθαγένειας, το οποίο πρέπει να είσαι όχι λίγο, πρέπει να είσαι μαλάκιο δηλαδή, για να το καταλάβει, να αντιληφθείς αυτή τη, και να δεχτείς αυτό το πράγμα. Ανιθαγενής. Δηλαδή, ανιθαγενής, οποιοδήποτε ψαρεύεται σε εισαγωγικά μέσα στα ύδατα τα δικά σου, στη θάλασσά σου, και δεν ξέρει από πού είναι. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να είναι ανιθαγενής. Δηλαδή, αν εγώ πάω σε ένα κράτος και έχω χάσει τα χαρτιά μου, ρε φίλε. Δεν τα έχω τα χαρτιά μου. Έτσι, γιατί αυτοί τα πετάνε, λέγαμε, τα έχουμε ξαναπεί. Να μην λέω πολλά. Έχω ξεχάσει από πού είμαι. Δεν σου λέω, αδελφέ. Δεν σου λέω. Για να μην ξέρεις από πού είμαι, δεν σου λέω. Δηλαδή, αυτό από μόνο του δεν δηλώνει παρανομία. Έρχομαι στη χώρα σου. Έχουν φτιάξει κάποιοι ένα νόμο περί ανιθαγένειας, έτσι το έχουν βαφτίσει, ότι αν κάποιος είναι λέει ανιθαγενής, είσαι υποχρεωμένος να του δώσεις ιθαγένεια. Και γιατί ιθαγένεια, ραμπούι, γιατί να μην του δώσω υπηκότητα που δίνουν σε όλα τα κράτη. Λοιπόν, και γιατί να γίνει όλο αυτό. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο υποψιασμένοι και να αντιληφθούμε ότι αυτό που έχει να κάνει, που είναι ένας ορατός κίνδυνος, όπου είναι ένα όπλο στη φαρέτρα των συστημικών αυτών, της ελίτ, να την πούμε έτσι, των εξουσιαστών, είναι πάλι για άλλη μια φορά το δόγμα. Και το δόγμα έχει πολύ χαμηλότερο επίπεδο, θεωρώ, γιατί αυτά που είπε και η φίλη πριν, μιλάει για πυλάφια, για αυτοκτονίες, για χαρακίδια, τα χειρότερα πράγματα που κάνουν, μιλάμε για θρησκευτικό πόλεμο. Και αυτό είναι το θέμα που είναι πρόβλημα. Να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία. Η Γαλλία ήδη έχει αλλάξει ταυτότητα. Έτσι, πάνω από το 60% είναι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, άρα δεν είναι μόνο στη χώρα μας το πρόβλημα και δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Βέβαια, μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, βάζοντας και την ιστορία, να δούμε τι είναι αυτό, την ιστορία της 12χρονης αυτής που πουλήθηκε, λοιπόν, γιατί λέγαμε για παιδεραστίες και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι σε αυτό το επίπεδο που οι άνθρωποι δέχονται αυτά τα πράγματα, ανέχονται να πουλάνε τα παιδιά τους ουσιαστικά για σύζυγο. Ουσιαστικά αυτό γίνεται. Και ο άλλος μετά το κάνει τι θέλει. Μιλάμε για ανήλικα παιδάκια τα οποία είναι νόμιμο να παντρευτώ εγώ, αν πάω, ας πούμε, και είμαι μουσουλμάνος, να παντρευτώ ένα 7χρονο και να είμαι 60-70 χρονών. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι χαμηλό το επίπεδο και αυτό είναι που κάνει πολύ πιο επικίνδυνους αυτούς τους ανθρώπους. Η άγνοια και η αμαθιά τους, η λυθιότητα, γιατί αυτό είναι. Να είσαι στη λύθη. Ο Δήμος ακούει. Δήμο, δεν ξέρω αν ακούς. Δήμο, ακούς. Μας έχει στείλει ένα βίντεο ο Δήμος, μάλλον για το τέλος είναι, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας σιγά σιγά. Ήθελα λίγο το Δήμο πριν κλείσουμε να μας πει λίγο με την Αμερική. Έχουμε μια εξέλιξη εκεί πέρα. Ναι, Δήμο, τι έγινε με την Αμερική με τις εκλογές τελικά, μετά τις καθυστερήσεις των τελευταίων ημερών που έχουμε μια εβδομάδα να βγάλουν τρία κέντρα, τρεις πολιτείες τελικώς. Τι έγινε, Δήμο? Δώσανε τον παλμό της νίκης των Δημοκρατικών, αφού το ξέρουμε. Τι έγινε ακριβώς? Αυτό ήταν αναμενόμενο, Νίκο. Πήραν το Κογκρέσο. Πήραν τη Γερουσία. Πήραν ναι, τη Γερουσία. Πήραν τη Γερουσία σε δύο μικρές πολιτείες. Ενώ οι ψηφοφόροι ήταν πολύ λίγοι, δεν μπορούσαν να βγάλουν το άθροισμα. Ενώ σε κάτι μεγάλες πολιτείες όπως είναι η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, είχαν βγει τα αποτελέσματα. Σε εκείνες και τις δύο, που υπήρχε μεγάλο θέμα, έτσι. Ξαφνικά κερδίσανε δημοκρατικοί. Και να σου πω και κάτι, έτσι. Μια γυναίκα που έχει στο Instagram followers 1,5 εκατομμύριο ήταν εναντίον μια γυναίκα που είχε μόνο 7.000. Από εκεί να καταλάβεις, να βάλεις λίγο τη λογική, να καταλάβεις τι γίνεται εδώ στην Αμερική. Έτσι. Υπάρχει ένας φόβος. Υπάρχει ένας τεράστιος φόβος. Μην βγει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, καταρχήν ακούστηκε κάτι από τους Ρεπουμπλικάνους πάλι για νοθεί, ακούστηκε κάτι, έστω αν ακούστηκε, ρωτάω. Δεν έχει ακουστεί κάτι. Ξέρω ότι η γυναίκα κάτω στην Αριζόνα δεν θα το παρατήσει. Ακόμα δεν έχω ακούσει κάτι από την ίδια. Δεν ακούστηκε κάτι ότι πάλι μας κάνανε οθεία ή ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Με ποια δικαιολογία βγήκαν όλα τα αποτελέσματα σε 47 πολιτείες εγκαίρως και σε τρεις μόνο αργήσανε μια εβδομάδα? Λόγω επιστολικών ψήφων. Οι άλλες δεν είχαν επιστολικές ψήφους? Δεν ξέρω, έτσι είπανε. Ήρεμα ρωτάω, που λέει και ο άλλος. Ήρεμα ρωτάω.
Ναι, ναι, ναι. ναι, μάλλον δεν είχαν δεχτεί ακόμα όλες τις επιστολικούς ψήφους και τώρα, περιμένα. Και τώρα, Δήμο, έτσι όπως είναι τα πράγματα με το Κογκρέσο και, και τη Γερουσία μοιρασμένες, τι γίνεται στο άμεσο μέλλον εννοώ? Τι μπορεί να συμβεί, τι σημαίνει αυτό, αν μπορείς να μας πεις. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να ψηφίσουν οι Δημοκρατικοί, γιατί δεν έχουν την πλειοψηφία. Έτσι. Κάποια πράγματα. Τώρα για... Κάποια πράγματα. Ναι, όπως... Κάποια πράγματα, ναι. Όπως? Δεν μπορούν να περάσουν, γιατί θέλεις πλειοψηφία. Όπως χρηματοδότηση της Ουκρανίας, αυτό έχει κοπεί. Α, αυτό δηλαδή με, την, αυτό. Με τη Γερουσία που κρατήσαν... Γερουσία πήραν οι Ρεπουμπλικάνοι. Κογκρέσο. 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 Το Κογκρέσο λοιπόν καθορίζει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ναι. Καθορίζει τους νόμους που ψηφίζουν. Θα ψηφίσουν όμως όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι ή θα βρεθεί ένας ή δύο που να πούνε όχι και να βάλει να περάσει η χρηματοδότηση? Γιατί εδώ τώρα όλα είναι. Δυστυχώς έχουν και αυτούς. Έτσι. Υπάρχουν και αυτοί. Ε? Το χρήμα είναι τόσο καλό που άλλος μπορεί να ψηφίσει υπέρ. Τα έχουμε δει και στην Ελλάδα. Έτσι. Εδώ περάσανε γιατί. Μακεδονία με 153, έτσι, για το όνομα της Μακεδονίας, ενώ λέει μέσα στο Σύνταγμα ότι μπορεί να είναι και 100, πρέπει να είναι 180, έτσι. Άρα αυτή η συμφωνία πώς ακόμα είναι εκεί έξω. Τέλος πάντων. Θα ήταν ωραίο. Εντάξει, μερικά πράγματα μπορούμε να τα μαθαίνουμε και από εδώ, αν και τα ΜΜΕ εδώ, τα δικά μας, τα ελληνικά, αμπεμπέ δηλαδή, τα ερμηνεύει τα πράγματα αλλιώς πάντα, αλλά εμπάσχεται μπορούμε να βρούμε πληροφόρηση για το τι έχει συμβεί. Θα ήταν καλό την άλλη φορά που θα έχουμε εκπομπή την Τετάρτη μεθαύριο να μας δώσεις μια εικόνα, αν μπορέσεις, Δήμο, για το πραγματικό κλίμα στην Αμερική, τα ΜΜΕ, πώς είναι, τι λένε, τα ΜΜΕ των Δημοκρατικών, τα ΜΜΕ των Ρεπουμπλικανών, τι λένε, να δούμε λίγο περίπου έτσι να καταλάβουμε πού το πάνε, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να συμβεί κάτι άλλο, οτιδήποτε. Δήμο, μας ακούς. Δήμο. Ίσως να μας ακούει ο Δήμος. Λοιπόν, νομίζω ότι πέρασε και η ώρα μας για σήμερα, σιγά σιγά. Έχουμε κλείσει 2 ώρες από βίντεο και κάτι. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή κάπου εδώ. Βεβαίως το βιντεάκι του Άδωνη ήταν σήμερα που μας αποσχολεί. Με ακούς, Νίκο? Ναι, σε ακούμε. Λέω την Τετάρτη, Δήμο, να έχουμε έτσι, αν μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα έτσι για τα ΜΜΕ στην Αμερική, πώς μιλάνε, τι λένε, αν ακούγεται κάτι παράξενο και τα λοιπά. Αν υπάρχει φυσικά, μια... φυσικά. Έτσι είναι. Φυσικά. Λοιπόν, να κλείσουμε κάπου εδώ, Νικόλα. Νίκο, σου έστειλα ένα βίντεο, θα ήθελα πολύ να δώσουμε. Είναι στα αγγλικά, φυσικά δεν υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι. Αλλά θα ήθελα να ακούσουμε. Είναι από μία σειρά, λέγεται Blacklist. Mm-hmm. Άμα μπορούμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο, θα ήταν ωραία. Ωραία. Και ας... Το πέρασε είναι ήδη, πολύ σοβαρό το αυτό. Το πέρασε ήδη μία φορά. Μέσα από ταινίες μας τα λένε. Το πέρασε ήδη μία φορά, σου μιλήσω ο Νικόλας πριν. Θα το παίξουμε κανονικά στο τέλος. Λοιπόν, το βίντεο σήμερα του Άδων ήταν που μας κράτησε περισσότερο έτσι το ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω, να το βρείτε, να το ακούσετε. Είναι Μαθήματα Ιστορίας Άδωνης Γεωργιάδης στο Βυζάντιο. Θα το βρείτε, είναι το 2018. Ακούστε το ολόκληρο. Είναι και άλλα πολλά που δεν τα έβαλα εγώ σήμερα λόγω χρόνου και λόγω να μην κουραστούμε οι φίλοι. Έτσι. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που γράψανε μηνύματα, πάρα πολλοί κόσμος. Τηλέφωνα θα θέλαμε περισσότερα. Θα θέλαμε περισσότερο να καλείτε, να ακούγετε τη φωνή σας, να μιλάτε ανοιχτά, ελεύθερα. Εδώ είμαστε Έλληνες πολίτες όλοι, οι οποίοι μοιραζόμαστε. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε πραγματικά. Ασχέτως αν συμφωνείτε ή συμφωνείτε με ό,τι λέμε, να πείτε την άποψή σας, να ακουστείτε. Έτσι, Νικόλα. Έτσι, αλλιώς και οι προτάσεις που έρχονται, κάποια πράγματα με τη συζήτηση που γίνεται. Βγαίνουν σκέψεις όπου τονώνουν αυτό που συζητάμε. Αυτό που συζητάμε, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι δεν κολλάει αυτό που λέω εγώ τώρα. Βέβαια, σου λέει να μην χαλάσω την κουβέντα. Είπαμε ότι δεν είναι δεσμευτικό τίποτα. Είμαστε ανοιχτοί για όλες και για όλα τα θέματα. Οτιδήποτε θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσα από την σελίδα μας. Μπορείτε να ενισχύσετε λίγο παραπάνω αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι μέσα από την Αϊστάντε Ελλάς που βγαίνουμε κτλ. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. Μπορεί να πέσουμε και σε άλλες πλατφόρμες live, αλλά βγαίνουμε από εκεί. Έχω δει όμως πολλά μηνύματα, προσωπικά μηνύματα, ότι δεν έχουμε, Νίκο, ενημέρωση όταν γίνεται εκπομπή. Δεν ξέρουμε πότε γίνεται εκπομπή. Αυτό είναι ένα θέμα
Εντάξει, είμαστε. Μπορεί να ξέρει ο άλλο, αλλά δεν ενημερώνει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι μα κρύβουν κατά κάποιο τρόπο. Εμεί αυτό που ζητάμε από όλου. Νίκο. Ναι, Δημοσθενή. Να πω λίγο για τη σελίδα, ότι αυτή η σελίδα πήρε μία άνοδο μέσα σε 1,5 μήνα, εμάζεψε γύρω στους 40.000 κόσμο. Φυσικά, από αυτά που αναρτούμε είναι, πώς να σου το πω, είναι πολύ καυτά. Και τη ρίξανε τη σελίδα για να μην μπαίνει ειδοποιήσεις ο κόσμος, γιατί δεν θέλει, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτοί τα κρατάνε όλα. Έχουν το μαχαίρι, έχουν την πίτα, έτσι. Και το ξέρουμε εδώ και με τον Νίκο τι έχουν κάνει. Και δεν ειδοποιείται καθόλου ο κόσμος. Εγώ αυτό που θα παρακαλώ στον κόσμο να κοινοποιεί τουλάχιστον τις εκπομπές. Εμείς δεν ζητάμε ούτε subscribers, ούτε λεφτά, ούτε PayPal, έχουμε ανοίξει λογαριασμό. Εμάς οι μεγαλύτεροι, αυτό που θα ευχαριστηθούμε είναι τουλάχιστον να κάνετε μια κοινοποίηση την εκπομπή για να βγει αυτό που λέμε. Και πάνω απ' όλα να συμμετέχετε και εσείς με ένα τηλεφώνημα, έτσι. Και να μας πείτε τι βιώνετε ανά τόπο εκεί που ζείτε. Αυτό, τίποτα άλλο από μένα. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Βασίλη το Σιώτο που ανέβασε το βίντεο, το βρήκε και το ανέβασε στην λίστα με τα σχόλια στο I Stand With Hellas 2, στην εκπομπή ακριβώς από εκεί που παίζει το live. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν έτοιμο από τον Βασίλη το βίντεο, αν το ψάχνετε. Εντάξει, δεν είναι και, θα το βρίσκετε δηλαδή, απλώς αν το ξεχάσετε. Είναι καλό που είναι εκεί αναρτημένο. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Νικόλα, Δήμο. Να χαιρετήσουμε λοιπόν. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, μεθαύριο, 10.30. Θα είμαστε λοιπόν εδώ. Ελπίζουμε να είναι και έχει γίνει καλά η. Και όχι μόνο. Αγγελική. Και όχι μόνο η Αγγελική. Και όχι μόνο. Έτσι. Να είμαστε καλά όλοι τέλος πάντων. Να είστε καλά. Ευχαριστήσω εγώ πρώτα εσάς τους δύο, τους αγαπημένους μου φίλους που και συνοδοιπόρους όλο αυτό το ταξίδι, όλους και όλες τις φίλες που παρακολουθούν από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Τελειώνουμε με το βιντεάκι του Δήμου και κλείνουμε την εκπομπή. Να είστε καλά. Το ραντεβού μας για Τετάρτη γύρω στις 10.30. Γεια σας. Να είστε καλά. 10.30. Κοινοποιήστε. Κοινοποίηση λοιπόν. My name is Raymond Reddington. The United States government has placed me atop the country's list of most wanted fugitives for a colorful and not uninteresting assortment of crimes, most of which I have committed. That's who I am. You, in turn, are, by my estimation, 11 of the finest investigative journalists in the world. I'm here to tell you a story. I'm sure you recognize many of the faces behind me. They are among the most powerful men and women on the planet. They are also part of a global conspiracy, a shadow organization that spans across every continent and has for the last three decades, consisting of leaders in world government and the private sector. Some call this group the Cabal. The world you live in is the world they want you to think you live in. They start wars, create chaos, and when it suits them, they resolve it. Cabal members will move more money in the next quarter than the World Bank will in the next year. Their alliance affects sea change in every aspect of human life. The value and distribution of commodities, money, weapons, water, fuel, the food we eat to live, the information we rely on to tell us who we are. What exactly do you expect us to do with this information? Study it, investigate it to determine the truth, and then report it. Let me be clear. Investigating this group will immediately position you as a threat. If you do what I'm asking, you will be putting your lives and the lives of those you love at grave risk. In the end, the truth will out. Not all of us will live to see that day, but the truth will out.